Καλησπέρα σας. Βράδυ Τετάρτης. Παρεμβάσεις στο Blue Sky. Καλησπέρα στους δύο συναδέλφους, τον κύριο Γιώργο Χουδαλάκη και τον κύριο Πάνο Μπουσμπουρέλη. Πούντι, εδώ είμαστε. Καλώς τους. Γιατί όσοι φρίζομαι στον αέρα ότι θα κάνουμε μια δόλια συζήτηση. Γιατί χάσαμε τη γάτα. Νιάου. Λοιπόν, αυτό που δίνουν ραντεβού στο κοινοβούλιο, κύριε Γιώργο. Ναι. Αυτό που δίνουν ραντεβού στο κοινοβούλιο για να μιλήσουν. Για τα ραπανάκια. Για τα προβλήματα των αγροτών. Ναι. Έτσι. Για τα σοβαρά προβλήματα των αγροτών. Και το προσπερνάνε με προεκλογικού τύπου χαβάκια. Και εξαγγελίες και υποσχέσεις και ούτω καθεξής. Και μετά σφάζονται και σκοτώνονται για τη διαπλοκή. Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ πάλι. Έτσι. Δεν το καταλαβαίνω. Ας δίναν ραντεβού εξ αρχής να μιλήσουν για το δόλο. Να μιλήσουν για τη διαπλοκή. Να μιλήσουν για τα δάνεια των κομμάτων και των ΜΜΕ. Να μιλήσουν για το ποιος χάιδευε περισσότερο τη γάτα, για το ποιος την τάιζε, για το ποιος της αντιτερντερό, για το ποιος έστησε το σκηνικό της διαπλοκής τα τελευταία πολλά χρόνια στην Ελλάδα, ποιος υπηρετεί καλύτερα τη διαπλοκή, να τελειώνει η ιστορία. Να λέγαμε, παιδιά, σήμερα συναντιόμαστε να βγάλουμε τα μάτια μας για το ποιος παίζει καλύτερα τη διαπλοκή. Ήθελες όχι να λέμε πάμε για τους αγρότες. Μια άλλη διαφορετική προημηρεσία στην τελεσσασή και όχι τη συγκεκριμένη. Όχι, θέλω να τηρείται ο τίτλος της θεματικής. Ναι, δηλαδή, θέλω να σου πω ότι το αγροτικό ήταν ναι. Η σαλάτα. Ναι. Η διαπλοκή και δεν συμμαζεύεται ήταν γιατί το... θέλω να πω όντως δύο κουβέντες. Ναι, το τσιτσί. Ήταν το τσιτσί, ήταν το φιλέτο. Πάμε λοιπόν. Το πρώτο πράγμα... Αφού αυτό θέλουν απόψε, περίμενε μάλλον. Ναι. Δώστε μας λίγο γεύση από βουλή. Για πάμε. Ναι, έχει και κρεατάκι, Όταν δικά σας στελέχη μεταπηδούν από τον τύπο και τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Και από εκεί πίσω, από την πολιτική στον τύπο και στη δημοσιογραφία, είναι ελεύθερη αγορά. Όταν δικοί μας κάνουν κάτι αντίστοιχο, είναι Βόρεια Κορέα. Αυτά είναι τα μέτρα και τα σταθμά. Πριν από λίγες μέρες, ο πρώην εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός της κυβέρνησης Σαμαρά, ο κ. Μιχελάκης, έγινε διευθυντής στον Αντένα. Βγήκαμε εμείς να πούμε ότι μετακόμισε ο Αντένα στη Νέα Δημοκρατία. Ο ιός του κυρίου Ψυχάρη ήταν διπλωματικός σύμβουλος του κυρίου Σαμαρά όταν ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και αργότερα συνάδελφός σας τα έδρανα εδώ. Να σας πω και άλλα παραδείγματα. Κυρία Σπυράκη, ο κύριος Καψής, δεκάδες παραδείγματα μπορώ να σας πω. Δεν πρέπει, κύριε Τσίπρα, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Εσείς δεν κάνατε μυστικές συναντήσεις με τον κύριο Ψυχάρη 4 στον αριθμό παρέα με μια γάτα πριν από τις εκλογές. Δεν τις έκανα εγώ. Εσείς τις κάνατε. Αν κάτι χάλασε στη μοιρασιά, αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. Δεν είναι δικό μου, κύριε Τσίπρα. Εσείς λοιπόν συναντιόσασταν με εκδότες μεγάλους μυστικά. Δεν είναι κακό να συναντάει κανείς κάποιον εκδότη. Αλλά το να συναντιέται μυστικά και να αφήνονται υπονοούμενα για διάφορες μεθοδεύσεις, ναι, νομίζω ότι αυτό γεννά κάποια ουσιαστικά ζητήματα. Και εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Μουλόπουλος, ο οποίος εμφανίστηκε ξαφνικά στο προσκήνιο, ως τι εμφανίζεται? Τι ρόλο ακριβώς έχει να παίξει ο κύριος Μουλόπουλος σε αυτή την υπόθεση? Μήπως ο ίδιος εκπροσωπεί κάποια μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια? Μήπως ο ίδιος έχει κάποια μεγάλη περιουσία την οποία θέλει να επενδύσει στον οργανισμό για να τον σώσει? Και εν πάση περιπτώσει, να το ρωτήσω και αυτό. Υπήρξε συνάντηση, κύριε Τσίπρα, μυστική του κύρου Παπά, του κύρου Μουλόπουλου και του κύρου Ψυχάρη την περασμένη εβδομάδα? Και απαντήστε και σε αυτό το ερώτημα. Δεν τον βλέπω τον κύριο Παπά εδώ πέρα, αλλά θα ήθελα μια απάντηση. Ο Πρωθυπουργός που βρυχάται περί διαπλοκής και διαφθοράς τώρα γίνεται γάτα Ιμαλαίων. Ο ΣΥΡΙΖΑ πολεμά τη διαπλοκή. Το πιο σύγχρονο ανέκδοτο στη χώρα αυτές τις μέρες. Όντως πρέπει να σώσουμε το δόλ και τους εργαζόμενους. Όντως. Και να βρούμε μια επιχειρηματική λύση χωρίς θαλασσοδάνεια. Και τον Μαρινόπουλο δεν έπρεπε να σώσουμε? Έπρεπε. Έστειλε ο κύριος Τσίπρας τον κύριο Σκουλέτη να αναλάβει τον Μαρινόπουλο? Στέλνει δηλαδή το κόμμα το κυβερνητικό σε κάθε επιχείρηση που πρέπει να σωθεί? Σε κάθε επιχείρηση που πρέπει να σωθεί στέλνει ένα κομματικό έμπιστο ανώτερο στέλεχος για να το σώσει? Ορίστε κύριε Γιώργο. Κύριε Πάνο, πάμε. Καταρχήν θέλω να πω ότι επειδή θα ακολουθεί η συζήτηση των πολιτικών, θέλω να μιλήσω καθαρά ως δημοσιογράφος.
Εμένα με χαλάει, με ξενερώνει, με τσαντίζει πάρα πολύ να βλέπω όλους αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες να συζητάνε για την ελευθεροτυπία. Νομίζω επίσης ότι πρέπει να γίνει ασαφής διαχωρισμός και στα μάτια των τηλεθεατών για το ότι οι δημοσιογράφοι και τα μέσα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Υπάρχει επιχείρηση και υπάρχουν και εργαζόμενοι. Φαντάζομαι κανένας, ξέρω εγώ, από τους εργαζόμενους που δουλεύει στη Δέλτα δεν λέει ότι εγώ και ο Δασκαλόπουλος είμαστε το ίδιο πράγμα. Ή στη Φάγη, εγώ και ο Φιλίππου είμαστε το ίδιο πράγμα. Να φέρω δύο μεγάλα παραδείγματα. Έτσι. Είμαι άλλο εγώ που είμαι οδηγός, ξυπνάω στις 4, παίρνω τα γάλατα και τα γιαούρτια και τα πάω να τα παραδώσω στα σούπερ μάρκετ και στα μπακάλικα. Και άλλο πράγμα, αυτός που στέλνει εντολές μέσω email από την Ελβετία. Το λέω γιατί και στα media συμβαίνει κατά αναλογία κάτι αντίστοιχο. Υπάρχουν εργαζόμενοι ο Μπουσμπουρέλης, ο Παυλόπουλος, ο Χουδαλάκης και υπάρχουν και οι επιχειρηματίες των media. Σήμερα δε ακούστηκε έτσι με βροντερό τρόπο από τον Πρωθυπουργό ξανά το όνομα του κυρίου Αναστασιάδη ως έχουν 5,5 εκατομμύρια. Εμείς εδώ τα παιδιά μας, οι οικογένειές μας, δεν ξέρω εγώ, ας πούμε και 5 γενιές μετά, ούτε 550.000 μαζεύουμε, όχι 5,5 εκατομμύρια και μιλάει για όλα μας τα σόγια. Είναι λοιπόν ένα... Δεν χρειάζεται να ποινικοποιούμε το αν κάποιο έχει βγάλει κάποια λεφτά ή όχι. Εγώ δεν ποινικοποιώ κανέναν. Λέω ότι είναι άλλο πράγμα που Μπουρέλης που έγραφε στο πρώτο θέμα και άλλο πράγμα ο εκδότης. Είναι διαφορετικά μεγέθη. Το λέω γιατί σήμερα, για παράδειγμα, άκουσα να ξαναγίνεται αναφορά σε εμάς τους εργαζόμενους και το θεωρώ άκρως υποκριτικό. Μέχρι προχτές φωνάζανε, γκρινιάζανε οι μισοί στη Βουλή για το ότι η κυβέρνηση θέλει να κλείσει το δόλο. Η κυβέρνηση προφανώς θέλει να κρατήσει το δόλ ανοιχτό, αλλά δεν θέλει να κρατήσει τον ίδιο δόλ που τη βρίζει. Μα η κυβέρνηση είναι εδώ, έτσι, Γιώργο μου, ο δόλ, για το δόλ, οι τράπεζες καταθέτουν αίτηση για εκαθάριση εν λειτουργία. Ποια κυβέρνηση? Εδώ είναι μια φούσκα δανείων και υπερχρέωσης, η οποία έφτασε στο αμήν. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Πώς θα, θα μείνει ο δόλ όπως ήταν? Η κρατική παρέμβαση λοιπόν και εδώ ποιος πέρα... του έδωσε τη δυνατότητα να υπερχρεώνεται επί τόσα χρόνια, να δανείζεται, να έχει εποφελή λειτουργία έναντι άλλων επιχειρήσεων? Ποιος έφτασε ότι... τα δάνεια του δόλου σε αυτό το σημείο? Ποιος έδωσε τη δυνατότητα στο δόλου να έχει τέτοια προνομιακή αντιμετώπιση από τις τράπεζες? Παναγιώτη, δεν ξέρεις ποιος. Βάζεις πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα σου πω εγώ ποιος. Απόψε το πολιτικό παιχνίδι έτσι όπως είναι στημένο στην Ελλάδα. Για να μην μασάμε τώρα και λέμε έχει δίκιο ο Χουδαλάκης ότι δεν έχουν σχέση δημοσιογράφοι και εκδότες. Είναι άλλο πράγμα όταν γίνεις επιχειρηματίας. Εντάξει. Αλλά το πολιτικό παιχνίδι έτσι όπως είναι στημένο στην Ελλάδα, κύριε πάνω μου, έχει δημιουργήσει άριχτους δεσμούς, άριχτες σχέσεις. Και αυτή είναι η αλήθεια. Έχει δημιουργήσει αυτό το τρίγωνο, το οποίο έχει διαπιστωθεί. Έχει διαπιστωθεί και έχει υπηρετηθεί με ευλάβεια τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, και επειδή εδώ έτσι πέρα μπαίνει μπροστά, ας πούμε, αυτό είναι. Για παράδειγμα... Αλλά να συνεννοούμαστε. Βεβαίως. Να συνεννοούμαστε. Όπως το λες. Κανείς δεν έχει πάρει αποστάσεις από αυτό το παιχνίδι. Εμένα θα μου δώσεις... Κανείς δεν έχει πάρει αποστάσεις. Λάθος λέει ο κύριος Καχυμάκης. Θα μου το πει μετά το... Θα μου πει το μετά το γιατί. Επειδή αρθρογραφώ στο πρώτο θέμα και έκανε ο Γιώργος... Μα δεν έχει θέμα τώρα. Δεν έχουμε το θέμα τώρα. Θέλω επ' αυτού... Πες εσύ για μένα, ρε παιδί μου. Εγώ με τον Νίκο είμαστε το ίδιο πράγμα. Πάνω στο δόλ ακριβώς να πω κάτι απλό και το οποίο έχει να κάνει με το εξής. Το πρώτο θέμα κάνει αυτή τη στιγμή μια πάρα πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Έχει γράψει σήμερα ο εκδότης ο Θέμος Αναστασιάδης μια απαντική επιστολή προς τον Πρωθυπουργό. Το πρώτο θέμα, γιατί εκδίδεται και βγαίνει? Γιατί κάθε Κυριακή είναι στα περίπτερα? Διότι πληρώνει τα δάνειά του και διότι είναι μια επιχείρηση η οποία μπορεί να επιβιώσει. Λοιπόν, ο Δόλ, κύριε, δεν μπορούσε να επιβιώσει. Ένα λεπτάκι. Το θέμα είναι ποιος του έδωσε την ανοχή του Δόλ. Παναγιώτη, όντας αυτή την κατάσταση επί τόσα χρόνια. Ένα λεπτό, γιατί προφανώς με παρεξήγησες. Εγώ δεν σε παρεξήγησα, Γιώργο. Ότι ανάμεσα σε εμάς. Απάντησα σε μια εφημερίδα στην οποία είμαι αρθρογράφος. Μα δεν αφορά την εφημερίδα αυτό που είπα. Λέω ότι κανένας εργαζόμενος δεν είναι το μηντιακό μέσα στο οποίο εργάζεται. Είναι άλλο εμείς, άλλο αυτοί. Τελεία. Το λέω γιατί και σήμερα στη Βουλή ξανακούω ξαφνικά να υπάρχει μια ευαισθησία για εμάς εργαζόμενους. Εάν υπάρχει ευαισθησία για εμάς εργαζόμενους, θα έπρεπε να υπάρχει στην πράξη, να μην είμαστε μήνες απλήρωτοι. Έτσι δεν είναι? Ή να υπάρχει και όταν έρχεται το Alter και όταν έρχεται η ελευθεροτυπία
Και τώρα που κινδύνευε τόσο καιρό να κλείσει, ξέρω εγώ, το Μέγκα, σε επίσης εργασίας είναι οι συνάδελφοι εκεί, εκατοντάδες, ή που επίσης είναι απλήρωτοι, είτε αυτό αφορά τις εφημερίδες του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη, είτε αφορά πολλά άλλα μέσα. Το λέω γιατί εδώ έχει δίκιο ο Άκης, μιλάμε για ένα σύστημα διαπλοκής, το οποίο αλληλοεξυπηρετείται με τις τράπεζες στη μέση, επειδή τις ανέφερες. Αλληλοεξυπηρετείται. Οι τράπεζες, επειδή αλληλοεξυπηρετείται, γιατί ήταν κομμάτι του πολιτικού συστήματος και οι τράπεζες. Είπε ο κύριος Παυλόπουλος, γιατί δεν έπαιρναν. Όχι, ναι, το ίδιο θα πω και σε εσάς, κύριε Λάβρο, αμέσως μετά. Αμέσως μετά θα πω και το ίδιο και σε εσάς, διότι κατά τη γνώμη μου αυτό δεν έχει αλλάξει. Και για να κλείσω τη δικιά μου παρέμβαση. Για παράδειγμα, υπάρχουν. Καλά, στη συνέχεια. Να κλείσω τη δικιά μου παρέμβαση, γιατί ήθελα να σταθώ. Το ένα κομμάτι αφορά. Μην βάζετε μπροστά τους εργαζόμενους, έχετε επιδείξει όχι ευαισθησία αλλά αναισθησία απέναντί τους. Το δεύτερο για τον πολύ τον κόσμο. Μην ταυτίζει εμάς με τα συμφέροντα των επιχειρηματιών, γιατί είναι σε άλλο επίπεδο. Αυτοί τα βρίσκουν μεταξύ τους, είτε αφορά τις πολιτικές εξουσίες, είτε τις τραπεζικές εξουσίες. Συγγνώμη ξανά, τρίτη φορά σε διακόπτω. Κατά τη γνώμη μου, το κεντρικό ερώτημα στους πολίτες που παρακολούθησαν, όσοι παρακολούθησαν σήμερα το σκοτωμό στη Βουλή για τη διαπλοκή, τα συμφέροντα, τα δάνεια, τους αέριδες, τις θάλασσες και τα άλλα στοιχεία της φύσης, είναι: ισχύουν τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση αυτών που μετέχουν σε αυτό το κάδρο και του απλού πολίτη? Γιατί για παράδειγμα σήμερα έγινε το έλα να δεις πάλι στα ειδονοδικεία με τους πληστηριασμούς. Επίσης, για παράδειγμα, έρχεται ως είδηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα περάσει τον ηλεκτρονικό πληστηριασμό προκειμένου να προσπεράσει τις κοινωνικές αντιδράσεις στα ληξιαρχεία και να γίνουν οι κατασχέσεις και οι πληστηριασμοί. Και είναι 2.000 ακίνητα στοχοποιημένα. Πώς λοιπόν είναι τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά? Δεν υπάρχουν τα ίδια μέτρα. Δεν είναι κεντρικό ερώτημα λοιπόν αυτό? Όπως αν μιλάμε για την αποκατάσταση της νομιμότητας. Άκη, δεν υπάρχουν όπως δεν υπάρχουν. Πώς το πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ μιλά για δανεικά και αγύριστα, το οποίο υπογράφει ο κύριος Λάπας που φιλοξενούμε σήμερα? Πώς είναι αγύριστα? Γιατί είναι αγύριστα? Να γυρίσουμε. Να γυρίσουμε, κύριε Γιώργο. Και προφανώς δεν είναι αγύριστα, Άκη μου, για σένα. Έτσι. Εργαζόμενο στα μέντια είσαι και εσύ και εγώ 25 χρόνια. Αυτό λέω. Εμείς χρωστάμε, πρέπει να πληρώσουμε. Αν δεν πληρώσουμε, μας πάρει το σπίτι. Γιατί για παράδειγμα. Δεν μπορείς να εγώ 200... δεν ξέρω καμία εισπρακτική να παίρνει τον κύριο Ψυχάρη τηλέφωνο. Πλάκα κάνουμε. Έτσι τώρα. Δεν είναι. Και να χρωστάς και 240 ευρώ. Δεν ξέρω καμία εισπρακτική. Θέλω να μου αφήσει. Τους πολίτες όμως τους παίρνουν καθημερινά εισπρακτικές. Θεωρώ... Σε καθεστώς ασυδοσίας. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχει και ένα τελευταίο. Γιατί τα δύο πρώτα πράγματα είναι περιφερειακά του σημαντικότερου γεγονότος το οποίο αφορά τον τύπο. Και μου λέγανε την ελευθεροτυπία. Ο καυγάς γίνεται σήμερα στη Βουλή μεταξύ των προηγουμένων και των νυν κυβερνητών της χώρας για την ελευθεροτυπία? Όχι. Κάνουμε πλάκα? Όχι. Επειδή μας... Γι' αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι γίνεται. Επειδή μας βλέπει... Μας βλέπει... Επειδή μας βλέπει ο κόσμος, εγώ θα θυμίσω τα εξής. Με αφορμή το ΔΟΛ δεν κουβεντιάζαμε σήμερα. Μάλιστα. Τι ήταν ο ΔΟΛ? Η ναυαρχίδα της κεντροαριστεράς. Για να μην ξεχνιόμαστε. Τι έχει στηρίξει τα τελευταία χρόνια? Εάν ο Σιμίτς ήταν αριστερά, θεωρητικά. Το μόνο, εγώ ξέρω την άποψή μου, αλλά δεν μιλάω γι' αυτό. Λέω πραγματικά, δεν μιλάμε για μια ας πούμε δήθεν ελευθεροτυπία. Παίρνει απόφαση ο εκδότης, έχει δίπλα του και 5 διευθυντάδες. Έχω υπάρξει σε τέτοια πόστα και ξέρω πάρα πολύ καλά τις πιέσεις που ασκούνται. Έτσι. Και πολύ καλά επίσης ότι πρέπει κάποιος που κάθεται σε μια τέτοια γαρέκλα να έχει τα μέσα να αμυνθεί υπέρ των συναδέλφων του. Για να μην τους μετατρέψει σε παπαγαλάκια. Βλέπει ο κόσμος ελευθεροτυπία? Διαβάζει ελευθεροτυπία? Ακούει ελευθεροτυπία? Όταν κάποιος πατάει ένα κουμπί στο ραδιόφωνο και ακούει από το πρωί μέχρι το βράδυ την ίδια γραμμή, ή ανοίγει το κουμπί της τηλεόρασης και βλέπει τις ίδιες απόψεις, μοναδικές. Βλέπε δημοψήφισμα. Τι βλέπει? Βλέπε δημοψήφισμα. Αυτά, γιατί εγώ σήμερα την κουβέντα τη θεωρώ πάρα πολύ προσχηματική, Άκη. Τη θεωρώ. Εκτός αν πούμε καμιά κουβέντα από... παραπάνω, πίσω από τις γραμμές. Τη θεωρώ κανονικά αποπροσανατολιστική και η όλη λογική, κατά τη γνώμη, και λέω θέλω να μιλήσω ως δημοσιογράφος, γιατί αυτή η ιστορία μας πονάει όλους εμάς, που χαλάσαμε τα νιάτα μας και ασύψαμε τα μαλλιά μας σε αυτή τη δουλειά. Δεν μπορώ να ανεχτώ, κυριολεκτικά το λέω, αυτούς που τους νοιάζει πώς θα ελέγξουν τα μίντια να μιλάνε για τη δικιά μου ελευθερία λόγου. Τα δικά σου, ας πεις, όχι τα δικά μου. Έλα, κύριε Πάνο. Εσύ είσαι πάντα κομψός και νέος. Κοίταξε να δεις. Εγώ νομίζω, Άκη, ότι αυτό το οποίο γίνεται με τον ΔΟΛ αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει από καιρό.
Έτσι. Υπήρχε μια ανοχή τεράστια του πολιτικού συστήματος και όλα αυτά είναι παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν τη χώρα εδώ που την έχουν οδηγήσει. Έτσι, υπήρχε μια προνομιακή αντιμετώπιση, υπήρχε πάντα ένα ειδικό βάρος το οποίο δικαίως είχε ο Δόλ, διότι διαθέτει μια τεράστια ιστορική έτσι, αξία, μια μεγάλη παράδοση, έντυπα τα οποία έχουν αδιαφυσβήτητο κύρος, αλλά από ένα σημείο και πέρα μια προβληματική επιχείρηση παρέμενε ο τοποτηρητής της πολιτικής ζωής της χώρας. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι αρχίζουν τα σπηριά να σπάνε, πάμε σε ένα σύστημα το οποίο, πάμε μάλλον σε μια αγορά εκδοτική και δημοσιογραφική η οποία θα είναι πολύ πιο ευσταθής, πολύ πιο υγιής και εκείνοι οι οποίοι μπορούν να επιβιώσουν κάνοντας την κριτική τους, παίρνοντας αντίθετες θέσεις με την κυβέρνηση, ασκώντας σκληρή κριτική και επιβιώνουν, είναι εκείνοι οι οποίοι πραγματικά δίνουν το στίγμα ποια είναι μια υγιής αντιπολίτευση. Ο κύριος Σπύρος Λάπας, καλησπέρα σας, βουλευτής Καρδίτσας, εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ στην Εξεταστική Επιτροπή για τα δάνεια των κομμάτων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Καλησπέρα σε όλους και καλή χρονιά. Καλησπέρα σας και να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Καράς, ανεξάρτητος βουλευτής και νομικός. Καλησπέρα σας, κύριε Καρά. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά σε όλους. Η κυρία Μαρία Αντωνίου, βουλευτήνα Καστοριάς της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας. Και ο κύριος Μιχάλης Καρχημάκης από το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Ή από το εγώ Πασόκ τώρα, εγώ θα πω. Τι θα πω, Δημοκρατική από το Συμπαράταξη. Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Ναι, και Πασόκ μαζί. Και Δημοκρατική Συμπαράταξη. Δημοκρατική Συμπαράταξη. Καλησπέρα. Έχει δοθεί τώρα. Έχει, τα χέρια έχουν δοθεί. Έχουν... Καλύτερα. Ο Καρχημάκης έχει ομάδα αίματος Πασόκ. Ο Καρχημάκης είναι πιο Πασόκ από το Πασόκ. Λοιπόν, πάμε. 2-11-18-600-10 να μας πει ο Καρχημάκης και για αυτά που λέει το πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ για τα δανεικά και γύριστα του Πασόκ, για παράδειγμα. Ναι. 2-11-18-610 το τηλέφωνο επικοινωνίας, το email της εκπομπής. Παρεμβάσεις @skytv.gr. Σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε να ανοίξουμε τη συζήτηση. Επιστρέφουμε. Ορίστε, κύριε Λάπα, παρακαλώ πολύ. Είχε ουσία τώρα όλο αυτό σήμερα? Δηλαδή, να επαναλαμβάνετε ότι η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ ήταν οι ενοχιστρωτές της διαπλοκής μεταξύ μέσων ενημέρωσης και τραπεζών για να βγαίνουν θαλασσοδάνεια κτλ. Προκειμένου να επιχειρηματολογήσετε ότι εσείς βρίσκεστε, έχετε σηκώσει ψηλά το λάβαρο της νομιμότητας. Είχε ουσία αυτό? Πάντα το λάβαρο της νομιμότητας, κύριε Παυλόπουλο, έχει ουσία. Το θέμα είναι ότι η συζήτηση σήμερα έπρεπε ουσιαστικά να επικεντρωθεί στα θέματα της αγροτικής οικονομίας. Γιατί όλοι λέμε ότι τρεις είναι οι βασικοί πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Η ναυτιλία, ο τουρισμός και η αγροτική οικονομία. Τέλος πάντων, ξέρετε πολύ καλά. Και προφανώς, ούτε λιγότερη, γιατί και ο κύριος Τσίπρας ήθελε να πει αυτά που είπε. Όχι, ούτε λιγότερη, ούτε περισσότερη ουσία είχε από τις άλλες συνεδριάσεις της Βουλής. Δυστυχώς αυτή είναι μια παθογένεια του πολιτικού συστήματος, ναι, την οποία κληρονομούμε από δεκαετίες, από τεσσαρκονταετίες και πλέον, ναι, και είναι πραγματικά ένα έλλειμμα. Μάλιστα. Είναι έλλειμμα του πολιτικού συστήματος. Μάλιστα. Αλλά για να πάω στο κουβέντα που κάνατε πριν, ναι, και δεν μπορώ να τα αφήσω να πέσει κάτω. Όχι, όχι, να το δανεικά και γύριστα. Πρέπει να σου πω, ακούστε να δείτε. Εσείς δεν υπογράψατε το πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ είμαι συγγητής. Ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ χρωστάνε 401 εκατομμύρια. 400 εκατομμύρια και 1,3 δις τα συστημικά μέσα, μόνο τα γνωστά. Δεν λέμε το σύνολο. Και, οποία, το, ακούστε, και από το 2001 και μετά. Από το φθινόπωρο του 1 τα δύο μεγάλα κόμματα δεν κατέβαλαν ούτε ένα ευρώ. Ούτε το σκάνδαλο δεν είναι το χρέος. Ναι. Παυλόπουλε, ξέρετε, ναι, που είναι το σκάνδαλο. Ποιο είναι? Είναι άλλο το σκάνδαλο. Ποιο? Ότι ενώ μέσα έχει 90 μέρες έπρεπε η ΑΤΕ, εάν δεν ρυθμιστεί το δάνειο εντός 90 μερών, να το καταγγείλει, δεν έκανε τίποτα για 5 χρόνια και μόνο όταν συστήθηκε η Επιτροπή έρχονται οι τράπεζες και καταγγέλνουν τις δανειακές συμβάσεις. Σήμερα δε, ό,τι έχει καταγγελθεί για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα κόμματα, ναι, έγινε μόνο εν λειτουργία της, ναι, εξαρτητικής αυτής επιτροπής. Ναι. Ναι. Και ξέρετε γιατί? Ναι. Μερικοί θέλουν να φυλάξουν την καρέκλα. Τι σημαίνει τα δανεικά για γύριστα, δεν μου λέτε? Δανεικά για γύριστα για τους πολίτες. Είναι... Και πώς εσείς αποφαίνεστε ότι είναι δανεικά και γύριστα αυτά? Μα είναι δανεικά και γύριστα για μια πενταετία, το καταλαβαίνετε. Δεν έχουν τη δυνατότητα, είναι σε κατάσταση χρεοκοπίας. Αυτό σας λέω. Όμως πιστεύουμε εμείς ότι τα δύο αυτά μεγάλα κόμματα έχουν παράγοντες από πίσω που έχουν και πλούτο και ευμάρεια. Χρεοκοπία. Τι λέτε τώρα, κύριε? Χρεοκοπία, κύριε. Από πού προκύπτει? Δεν καταλαβαίνετε τι λέει η κυρία Αντωνίου. Σας λέει ότι στήσατε ένα σύστημα. Όχι, όχι, όχι. Σας λέει η κυρία Αντωνίου μου. Ακούστε το λίγο, σας παρακαλώ. Τι λέτε τώρα, σοβαρολογείτε? Τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας ούτως ή άλλως πληρώνονται. Τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας πληρώνονται από το Σεπτέμβριο του 2011, κυρία Αντωνίου, και εσείς και δίπλα ο κύριος Καρχημάκης από το κόμμα που είναι σήμερα δεν καταβάλατε ούτε ευρώ. Δεν ξέρω, ούτε ευρώ. Το 11 ή το 1. Το 11. Αυτό που ούτε λέτε. Ευρώ.
Δεν το λέω αυτό κακώς. Γιατί δεν προέκυψαν γιατί τότε. Καλώς το λέτε. Πάρτε και διαβάστε. Γιατί δεν προέκυψαν κάτι στο πόρισμά σας. Πάρτε, μη μάτε τώρα σε έναν άνθρωπο. Γιατί είναι Βατερλό είναι εισηγητή στην 9 χρόνια. 9 μήνες στην Επιτροπή. Γιατί πάρτε και διαβάστε, τελικά πάρτε και διαβάστε την εισήγηση του κ. Σαλαγιάννη να καταλάβετε πώς λειτουργούσαν τα δύο μεγάλα κόμματα. Η κατασπατάληση. Από το πέταμα χρήματος χωρίς λόγο. Ναι. Και κατά τη γνώμη σας, τα ίδια κόμματα έπαιρναν τηλέφωνο. Έλα το κύριε Αντωνίου, θα απαντήσετε. Κύριε Αντωνίου, θα απαντήσετε. Και κατά τη γνώμη σας, μια και υπογράφετε εσείς αυτό το πρόβλημα, τα ίδια κόμματα και οι ηγεσίες τους σήκωναν το τηλέφωνο και έδιναν εντολές να βγαίνουν δάνεια σε καναλάρχες αέρα, όπως οι εκδότες, όπως οι ίδιοι. Κάποιοι από αυτούς, όπως ο κ. Ψυχάης, δέχθηκαν ότι ήταν. Με επισφαλείς εγγυήσεις. Εμείς δέχομαι. Ήταν αέρα. Στο πόρισμά μας, αέρα πατέρα, όχι μόνο αέρα. Το είπε και ο Κουρίς πολύ ωραία. Αέρα, αέρα στα βουνά της Αλβανίας. Το είπε πολύ χαρακτηριστικά ο Κουρίς και στεντζόμενος στην Επιτροπή. Ναι. Κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν ένας μικροεπαγγελματίας, ένας περιπτερούχος σήμερα να οφείλει 2-3 χιλιάδες και να σύνδεται όχι μόνο στα δικαστήρια. Να έχει τεράστια ταλαιπωρία από καταδίωξη ή από, εταιρική, ή από μια εταιρεία εισπράξεως ή από την ίδια την τράπεζα. Ναι. Και κόμματα με εκατοντάδες εκατομμύρια χρέη να μην ενοχλούνται καν, κύριε Παυλόπουλε, επί 5 και 6-7 χρόνια. Ακούστε να δείτε. Ο Κυρίκας Χανιών, οικογένεια με Τσοτάκη, πήρε δάνειο το 5, ξέρετε πόσα χρόνια ήταν σε εφησυχασμό και όταν κάνει ενοχλήθηκε κανένας. 11 χρόνια και 6 μήνες. Και μόνο όταν αναφέρθηκε. Ούτε δώσει. Και 11 χρόνια και 6 μήνες. Ούτε δώσει. Ούτε δώσει, ούτε ευρώ. Και μόνο όταν αναφέρθηκε και καταγγέλθηκε στην Επιτροπή μας, από μέλος της Επιτροπής, όχι από το κόμμα το δικό μας, από άλλο κόμμα, έτρεξε ο τραπεζίτης να κάνει ένα εξώδικο για να γλιτώσει τη φωλιά του. Ξέρετε τι εννοώ. Και άρχισε να κάνει. Και πήγε η κοινωνία μισθό και έγινε μια ρύθμιση. Σκανδαλώδη και αυτή η ρύθμιση. Γιατί? Γιατί πήρε ένα δάνειο 300.000, έφτασε 711 το ένα δάνειο, το άλλο 200, όχι, λέω για το άλλο. Ακούστε μια ρύθμιση. Από τα 717 χιλιάρικα ρυθμίζει για μια πενταετία με 3.000 το μήνα και το 91% του δανείου, 644.000, θα καταβληθεί ως μπαλούν, σύστημα μπαλούν λέγεται αυτό, στην τελευταία δόση με δικαίωμα επαναρρύθμιση, παρακαλώ. Και μιλάμε για την πλουσιότερη οικογένεια στην Ευρώπη. Και ο αρχηγός της αξιωματικής μηδαντιβολής που θέλει να κυβερνήσει τη χώρα, κύριε Παυλόπουλε. Δεν ξέρω αν είναι πλουσιότερη. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία βγαίνουν από την Εξεταστική Επιτροπή. Δεν είναι από τις πλουσιότερες οικογένειες. Δεν είναι από τις πλουσιότερες οικογένειες. Δεν ξέρω τώρα θα περιπτώσει. Αντικειμενικά, το ξέρουμε ότι είναι. Πλουσιότερη. Πάντω μπορούσε να ρυθμίσει ένα δάνειο 300.000 ευρώ, κύριε Παυλόπουλε. Όμως από την άλλη πλευρά σας λένε ότι η δικιά σας η εφημερίδα έχει μέτοχο offshore σας. 2,4%. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή. Αν μιλάμε για νομιμότητα, 0,2. Το κτίριο, μήπως του ΣΥΡΙΖΑ. Ορίστε, κύριε Αντωνίου, παρακαλώ. Για το κτίριο του ΣΥΡΙΖΑ. Για να κλείσω κάτι, κύριε Παυλόπουλε. Επειδή είναι. Εγώ δεν ήμουν στην Εξεταστική Επιτροπή. Αλλά θέλω να μου πείτε. Να ολοκληρώσω, μισό λεπτό. Να ολοκληρώσω, μισό λεπτό. Ακούει ωραία πράγματα ο πολίτης από όρο στα λασοδάνια. Και θέλω ταυτόχρονα να δείξουμε και τις εικόνες από την Ελληνοδοχεία σήμερα. Σα παρακαλώ να τις έχουμε. Να τις δούμε και αυτές για να έχουμε χαλή τη συζήτηση. Προέκυψαν ευθύνες. Θέλω να μας απαντήσετε. Προέκυψαν ευθύνες. Φυσικά. Και σοβαρότατε. Πού είναι το πόρισμα. 40, διαβάστε το. 40 κακουργήματα. Απιστία απάντηση. Δεν έχω δώσει τα το έχω παραδώσει στους εισηγητές από χθες, κύριε Παπαδάκη. Ωραία. Τι προέκυψε λοιπόν. Να του πείτε στους εισαγγελέα. Και πολιτικό πρόσωπο να εκτιμάτε. Για το πολιτικό πρόσωπο θέλει περαιτέρω διερεύνηση για να προσωποποιηθούν οι ευθύνες. Εμείς λέμε ότι υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες, γιατί αυτά όλα είναι συνέπειες, κύριε Παυλόπουλε, τι είπατε πριν. Είναι συνέπειες της διαπλοκής του τριγώνου αυτού της αμαρτίας. Μάλιστα, κάποιος ένας εκδότης, ο κύριος Κουρτάκης, είπε ότι δεν είναι τρίγωνο πλέον. Για να επιβιώσει πλέον το τρίγωνο χρειάζεται και τέταρτο πόλο. Και ανέφερε τη δικαστική εξουσία και θλίβομαι που το λέω. Καταχωρημένο στα πρακτικά ως έβριμα της εξουσιακής. Και τώρα σας πω κάτι για τα θαλασσοδάνεια. Τα θαλασσοδάνεια ως έβριμα της τελευταίας. Δεν αναδείχθηκε, είναι πολύ ουσιώδες. Ναι, σας το λέω και εγώ ως δικηγόρος τώρα πραγματικά το λέω και κατατρέχω από εννοή. Να κλείσω, κύριε Παυλόπουλε. Μέσα από την εξεταστική καταλάβαμε από αυτό τον διάλογο τραπεζίτες, μηντιάρχες και εκπρόσωποι των κομμάτων οικονομική τι είναι το θαλασσοδάνειο. Το θαλασσοδάνειο ουσιαστικά. Κάνετε καφενείο παράλληλο, ακούγεστε. Παρακαλώ πολύ να ανοίξετε το. Κύριε Καρχιβάκη, ακούστε. Προέκυψε ότι η έννοια θαλασσοδάνειο που είναι μια. Τρεχούμενη λέξη έτσι, στην αργό έχει πολύ μεγάλο πάθος. Γιατί αποτελεί την ομίχλη μέσα στην οποία κρύβεται η ευθύνη των πολιτικών. Είναι ουσιαστικά μια νομιμοποιημένη δωροδοκία και δωροληψία και έτσι αποφεύγουν και το ξέπλυμα χρήματος. Και το λέω αυτό γιατί διαβάστε σήμερα ένα άρθρο του Νίκου του Παρασκευόπουλου στην εφημερίδα Συντακτών ακριβώς αυτό το ζήτημα. Ναι. Του Χριστούνου Υπουργού Δικαιοσύνης. Άρα δεν τυχαία φτάσαμε όλο εδώ πέρα. Να έχουμε σήμερα εκατοντάδες εκατομμύρια όλο το σύνολο του ΜΟΜΟΕ. Δεν είναι πίστο ότι ένας
Είναι εξαίρεση. Είναι ο κανόνας, κύριε Παυλόπουλε. Μήπως γιατί έτσι λειτουργούσε η κοινωνία τότε όμως. Όχι η κοινωνία. Έτσι λειτουργούσε... έτσι λειτουργούσε το πολιτικό σύστημα και το σύστημα εξουσίας. Ενώ τώρα, ας πούμε, δεν λειτουργεί. Ενώ το 2014 στις κρυφές συναντήσεις του κυρίου Τσίπρα. Ακούστε, με τη γάτα Ιμαλαίων τι γινόταν, κύριε. Δεν μας απαντάει. Δεν μπορεί να κάνει το οικοπαιδάκι. Εκεί δεν μας απαντάει. Στον Πρωθυπουργό. Δεν έκανα εγώ, του λέει, ραντεβού με τον Ψυχάνη. Κρυφά, τέσσερα κρυφά ραντεβού. Εγώ για μένα να αποκαλυφθούν όλα. Και του Πρωθυπουργού και των πάντων. Σας λέω ότι κλείνοντας το πόρισμά μας, δίνει και δύο κατευθύνσεις στη Βουλή. Εάν θέλουμε πραγματικά να αφήσουμε πίσω όμως αυτό το αμαρτωλό, το ΣΑΠ και το διαφθαρμένο καθεστώς, να αλλάξουμε τώρα με συμφωνία όλων των κομμάτων, να κάνουμε νομοθετικές πρωτοβουλίες και να αλλάξουμε και το πολιτικό σύστημα και το τραπεζικό και το ΜΟΜΟ. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν είναι τυχαίο αυτό το ενδιαφέρον που υπάρχει για τα ΜΟΜΟ και τα κόμματα. Διότι είναι, είπατε πριν για τον Μαρινόπουλο. Ο Μαρινόπουλος, κύριε Παυλόπουλε και κύριοι συνάδελφοι και αγαπητοί κύριοι, δεν είναι κάτι το οποίο έχει συνταγματική αναφορά. Τη λειτουργία των ΜΟΜΟΕ και των κομμάτων προβλέπονται από τα συντάγματα 15, 2 και 29 για τον Μαρινόπουλο είναι μια τυχαία επιχείρηση του εμπορικού κόσμου. Δεν άπτεται λειτουργία που έχει σημασία με τη δημόσια σφαίρα, όπως είναι η δημόσια περιουσία, η τηλεοπτική εκπομπή και όπως είναι η λειτουργία των κομμάτων πυρήνας, κύτταρο της ελληνικής δημοκρατίας. Γι' αυτό λέμε ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και πρέπει τώρα να τα αλλάξουμε, κύριε Παυλόπουλε. Ορίστε, κύριε Παυλόπουλε. Για να ξαναζήσουμε τι γίνεται μετά από 10-15 παρακαλώ. Ορίστε. Εντάξτε, το πόρισμα που λέει ο. Μα δεν είναι μόνο το πόρισμα, είναι αυτά που ακούστηκαν σήμερα στη Βουλή. Θα τα πούμε για αυτά που ναι, ναι. Ο κύριος Τσίπας είπε συγκεκριμένα πράγματα σήμερα στη Βουλή. Προέκυψαν ούτως ή άλλως ναι. Και έχοντας το πόρισμα των 400 σελίδων που ούτως ναι. Ή άλλως θα τώρα, το εσάς, δούμε, αγαπητές συνάδελφοι. Αλλά εσείς από που... ό,τι φαίνεται, εσάς, από κύριε, ό,τι φαίνεται εσάς γιατί σας θύμωσε τόσο η ιστορία του κύριου Μουλόπουλου, μου λέτε. Γιατί σας θύμωσε τόσο πολύ. Γιατί αποδεικνύεται ότι ποιο κάνει αυτό το τρίγωνο τη διαπλοκή. Γιατί τρέμετε, μη χάσετε προστασία. Αυτοί που είχαν σηκώσει. Είχαν σηκώσει ω σημαία την καθαρή διαπλοκή. Αποδείχτηκε η κυρία Λάπα. Τρέμετε, μη χάσετε εξουσία. Δεν με αφήνετε τώρα, σα άφησα. Αν θέλετε, θα με αφήσετε να τελειώσω και πείτε ό,τι θέλετε μετά. Αποδείχτηκε λοιπόν ότι κατά τον ίδιο τρόπο ενεργήσατε και το 2014. Κάνοντας εσείς μάλλον κρυφά ραντεβού. Δεν είναι, όπως είπε ο Πρόεδρος, εμείς συναντήσαμε, εννοείται, τους εκδότες και αυτούς που... Εσείς κρυφά ραντεβού. Αλλά κρυφά ραντεβού μεγάτο λάμπι προστασία στη ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα έντυπα. Μεγάτα Ιμαλαΐων και τον Μουλόπουλο Εδιάνωσο, εμείς δεν κάναμε, κύριε Λάπα. Το λόγο να δεις το εμένα. Τον κύριο μου. Και επίσης, γιατί ρώτησε εσείς κάποιο πρόεδρος. Εσείς στα δικά σας ραντεβού βάζετε όλα να απομακρύνονται τα αγαπητή κύριε. Ο κύριος Μητσοτάκης πήγε και είδε. Κύριε Μητσοτάκης, όταν είστε πολύ με το πρωτοσέλιο του Δήματος. Λοιπόν, και αποδείχθηκε από την. Μην πειράζεστε τόσο πολύ, πειράζεστε τελικά. Καθόλου. Πειράζεστε. Καθόλου. Γιατί δεν μας απαντήσετε για το κτίριο του ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά 16 χρόνια, γιατί δεν έχει, γιατί δεν έχει μπει το κτίριο του ΣΥΡΙΖΑ. Πού είναι, πού είναι. Πού δεν έχει μπει. Πού είναι, έχει πληρώσει έμφυα. Δεν το ξέρετε. Δεν κάνατε συμπληρωματικά, κύριε. Δεν κάνατε συμπληρωματικά. Θα μας απαντήσετε. Το 92 αγοράστηκε το κτίριο. Τώρα είναι 2017. Λοιπόν. Αφού και να μας πείτε πώς πήρατε δανειοδότηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρησιμοποιήσετε προσωπική επιστολή του κυρίου Τσίπρα ότι θα πάρει το τέτοιο ποσοστό. Δεν ξέρετε καλά. Α, δεν τα ξέρετε. Δεν ήμουν αυτή η εξαρτητική. Θα τα δούμε, πάντως όμως τελικά αποδείχθηκε. Εδώ κατηγορείστε, κυρία Αντωνίου. Κατηγορείστε ότι φωνάζετε γιατί σας πειράζει που βάζουν οι χέρι στη διαπλοκή. Αυτό σας λέει. Σας πειράζει που αποκαθιστούν την νομιμότητα. Αυτό λέει ο κύριος Λάπης. Εμείς είπαμε ναι στην εξεταστική. Ναι. Αν θυμάστε καλά. Ναι. Ψηφίσαμε υπέρ στο να γίνει εξεταστική. Άρα εμείς δεν φοβόμαστε κάτι. Δεν φοβόσαμε κάτι. Κάποιοι άλλοι ενώ είχαν βάλει λεπτή. Είχαν σηκώσει το λάβαρο κατά της διαπλοκής. Ναι. Τελικά από τη συγκεκριμένη πάθανε τέτοιο βατερλό και για την offshore της Αυγής και τέτοιο, για το κτίριό τους και για όλα αυτά που κάνανε. Εντάξει. Χρησιμοποιώντας μόνο το λάβαρο της διαπλοκής. Και απορώ γιατί δεν δεχτήκατε. Στο λόγο μπορείτε να πείτε αν θα πληρώσει το δάνειό σας. Μπορείτε να πείτε πότε θα πληρώσει το δάνειό σας. Αυτό είναι δεύτερο λόγο. Αφήστε τα υπόλοιπα. Η Αυγή πληρώνει κανονικότατα, είναι ενήμερη. Δεν δεχτήκατε. Πέστε πότε θα πληρώσει τα δάνειά σας. Δεν δεχτήκατε, κύριε Λάπα. Το Πασόκ έχει την εντυμότητα να αναθέσει 5 εταιρείες να κάνει την έρευνά του. Κύριε Λάπα. Εσείς τι κάνετε. Αλλά δεν είδαμε ποτέ δεν το πόρισμα. Δεν δεχτήκατε. Το είδαμε, είναι στην επιτροπή. Την εξεταστική, κύριε Λάπα, για τη διερεύνηση της πρώτης περίοδου της αριστεράς. Δεν τη δεχτήκατε. Γιατί. Κάντε πρόταση στην Βουλή, κύριε. Γιατί. Κάτι κρύβεται προφανώς.
αμαρτία πατάμε. Κάναμε. Εμείς κάναμε. Εσείς δεν αποδεχτήκατε. Ορίστε, όπως καταθέσαμε και τροπολογία για την εξαίρεση αυτό που είπε πριν ο κύριος Παυλόπουλος. Αυτοί που τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας. Καταθέσαμε τροπολογία και είπατε ότι θα καταθέσετε εσείς. Πού είστε, κύριε Λάπα? Αυτά να δείτε. Αυτά βλέπει ο λαός κάθε μέρα, κύριε Λάπα. Θα γελάσω και τη φτωχοποίησή του, κύριε Λάπα. Φέρετε μου μια δήλωση που να δείτε. Την υπερφορολόγησή του, κύριε Λάπα. Ότι έχετε κάνει τον ελληνικό λαό ακόμα πιο φτωχό. Ακόμα πιο φτωχό. Ορίστε, κύριε Καχυμάκη, παρακαλώ. Δεν έχετε προχωρήσει τίποτα. Υπερφορολογείτε. Το πετρέλαιο θέρμανση δεν δώσετε ένα ευρώ. Εσείς που είστε. Θα το πούμε στη συνέχεια αυτό. Κυβέρνηση, κύριε στη συνέχεια, Λάπα, κύριε Αντωνίου. Αυτά να πείτε στο ελάτε, λαό. Ελάτε, ελάτε. Και αφήστε τα άλλα. Ελάτε. Όχι, τα και κόλπα. Τα άλλα. Αφού φωνάζετε, θα τα ανοίξουν και εκείνοι. Βεβαίως. Εμείς ψηφίσαμε να ανοιχτούν, κύριε Παπαδόπουλε. Όχι, φωνάζετε κι άλλα. Αυτοί φωνάζετε για τις γάτες και τα ποντίκια. Και δεν δέχονται την εξεταστική για την πρώτη περίοδο. Για πάμε. Ορίστε, κύριε. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι από την ώρα που ξεκίνησε μια συζήτηση στη Βουλή σήμερα και αφορούσε τα θέματα του αγροτικού τομέα σαν ένα από τους πυλώνες, όπως σωστά είπατε, της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που έχει η χώρα για να βγει από την κρίση, όλη αυτή η κουβέντα αποπροσανατολίζει από ένα ουσιώδες ζήτημα που στην ουσία έχει να κάνει με την βιωσιμότητα αυτής της χώρας και τη βιωσιμότητα των ανθρώπων οι οποίοι παράγουν. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον. Υπόθηκαν και αυτά όμως, κύριε Καθηγητή. Δεύτερον. Κατατέθηκαν. Τουλάχιστον ο πρόεδρος μας κατέθεσε 9 προτάσεις. Η εικόνα που βγήκε προς τα έξω δεν ήταν αυτή. Αυτό και θεωρώ. Επειδή ήμουν σε όλη τη συνεδρίαση μέσα, λοιπόν, νομίζω ότι από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και από την δικιά σας αλλά και από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κατατέθηκαν 9 προτάσεις για το αγροτικό. Μην τα μηδενίζουμε όλα. Πάντως, κύριε Καθηγητή. Η δική σας περίοδος χρεώνεται περισσότερο με αυτό που καταγγέλνει ο κύριος Λάπας. Μισό λεπτό, θα τα πούμε όλα. Για τα θαλασσοδάνεια, τη διαπλοκή, τα δανεικά και αγύριστα κτλ. Ακούστε με. Όσον αφορά το θέμα των δανείων. Ελπίζω ο κύριος Καρχημάκης να θυμηθεί και κάποια πράγματα, γιατί ακούω μέχρι τώρα μια κόντρα, ας πούμε, που δεν αναφέρεται επί της ουσίας στα μίντια. Δεν έχει σχέση με τη σημερινή συζήτηση τόσο πολύ. Λοιπόν, ακούστε με. Ελπίζω να θυμηθείτε. Όσον αφορά τη σημερινή συζήτηση, για να σας πω, κύριε Χουδουλάκη, σας παρακαλέσω. Εκείνα τα δάνεια που είχε ζητήσει ο Ψυχάρης επί Πασόκ και δεν τα πήρε. Με. Αυτά θέλω να πω. Συγγνώμη, αλλά επειδή βλέπω την κουβέντα και πάει γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω, ακούστε με λοιπόν. Το θέμα λοιπόν των θαλασσοδανείων, που όλοι τον χρησιμοποιούμε σαν όρο, των μέσων μαζικής ενημέρωσης που είναι και τα πολλά δάνεια. Στην ουσία όλα αυτά στηρίχθηκαν σε μια συναλλαγή ή ένα εκβιασμό προς το πολιτικό σύστημα. Κάποιοι συναλλάχθηκαν, κάποιοι πιθανόν να εκβιάστηκαν. Τα δάνεια λοιπόν που δόθηκαν... Με συγχωρείτε, ένα δευτερόλεπτο. Όταν έχουμε ωφέλεια στο τρίγωνο, έχουμε πολιτική ευθύνη. Όταν έχουμε ζημία, έχουμε κακούργια. Ακούστε. Κλείστε την παρένθεση. Τα δάνεια, λοιπόν, λοιπόν αυτά που δόθηκαν, στην ουσία δόθηκαν για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και για να μπορούν να λειτουργούν οι επιχειρήσεις, να πληρώνουν τους εργαζόμενους και να υπάρχει μια συνέχεια οικονομικής δραστηριότητας. Πέρα από την δημοκρατική επιλογή του πλουραλισμού και της ενημέρωσης κλπ. Όμως, αυτά τα δάνεια στην ουσία διαπιστώσαμε στην πορεία ότι οι επιχειρήσεις χρεοκόπησαν, την πλήρωσαν οι εργαζόμενοι. Και τις πλούτησαν. Αυτό θέλω να καταλήξω. Και οι επιχειρηματίες είναι πλούσιοι με τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Αυτή είναι η κατάληξη. Δηλαδή, κανένας από όλους αυτούς οι οποίοι χρεοκόπησαν τις επιχειρήσεις τους δεν φτώχυναν. Οι εργαζόμενοι φτώχυναν, οι άνθρωποι έμειναν στον δρόμο. Και τι κάνατε? Αλλά αφήστε με τώρα να καταλήξω σε αυτό που είπε ο Χουδαλάκης. Όταν λοιπόν, επειδή λέτε την περίοδό μας, υπήρξε το περιστατικό που διοικητής τράπεζας, διοίκηση τράπεζας επικοινώνησε με τον Παπανδρέου και του είπε, πρόεδρε, ο κύριος Ψυχάρης ζητάει 10 εκατομμύρια ακάλυπτο. Ναι. Ο Παπανδρέου του απάντησε, πες μου σε παρακαλώ τι θα έκανες όπως σωστά είπατε. Τι θα έκανες για έναν απλό πολίτη. Και του απάντησε, δεν θα. Ποια περίοδο λέτε? 2010. Τώρα δηλαδή. Τώρα. Όταν ζήτησε ακάλυπτο δάνειο ο Ψυχάρης 10 εκατομμύρια και ο Παπανδρέου. Εναντίον του Παπανδρέου. Και ο Παπανδρέου λοιπόν
Ο Παπανδρέου. Έτσι δεν είναι, κύριε Καρχημάκη. Εκείνη την περίοδο το Βήμα δεν έγραφε καλά λόγια για τον Παπανδρέου. Βεβαίως. Μάλιστα. Όπως και πάρα πολλά άλλα. Όπως και πάρα πολλά. Όπως και πάρα πολλά άλλα. Όπως και πάρα πολλά. Γι' αυτό κύριε Λάμπα, άλλη φορά να καλέσετε εκτός από τους καναλάρχες. Συγγνώμη, Μιχάλη Ψεγό. Με τον κύριο Καρχημάκη έχουμε μακρινά γνωριμία και σκοτωνόμαστε. Το λέω για να μην νομίζετε. Πού να το ξέρω να τον καλέσουμε. Καλέστε και ανθρώπους οι οποίοι έχουν κυριολεκτικά συνθλιβεί σε αυτή την μηντιακή σύγκρουση. Όπως σας το λέω. Ακόμα και ο κύριος Μουλόπουλος, το οποίο άκουσα το όνομα, φαντάζομαι ότι έτσι και ανοίξει το στόμα του και πει πράγματα που έχει ζήσει εντός του ΔΟΛ, αλλά και πολλοί άλλοι. Ναι. Και πολλοί άλλοι θα τρέχουν να φύγουν από τη χώρα οι μισοί. Ναι. Ο Παπανδρέου, λοιπόν, είπε στη διοίκηση της Αθηνικής, διότι δεν θέλω να το προσωποποιώ, θεσμικά θέλω να το βάλω, τι θα κάνατε για έναν απλό πολίτη. Λέει, δεν θα το έδινα. Το ίδιο θα κάνει και με τον Ψυχάρη. Την ίδια στάση είχε τηρήσει το Πασόκ όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω. Τουλάχιστον από το 9 και μετά. Από το 9 και μετά. Ακούστε με. Ακάλυπτο. Από το 9 και μετά ο Παπανδρέου δεν επέτρεψε ποτέ σε καμία περίπτωση όποτε το αντιλήφθηκε να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Πρώτον. Και δεύτερον. Όταν έφερε το νόμο με τις κοινές μετοχές που είχαμε και εσωτερική αντίδραση των τραπεζών. Δηλαδή, δεν μπορεί να ανακεφαλοποιούνται οι τράπεζες με χρήματα του ελληνικού λαού, με λεφτά του δημοσίου και την ίδια ώρα να ζητούν οι τραπεζίτες και οι θαλασσοδανειάρχες επιχειρηματίες να λειτουργούν οι προνομιούχες μετοχές, δηλαδή οι χωρίς έλεγχο μετοχές για να δίνονται τα δάνεια χωρίς έλεγχο. Στην ουσία, οδηγούσε το σύστημα Παπανδρέου στην κρατικοποίηση των τραπεζών και στην σταδιακή επανιδιωτικοποίησή τους, έτσι ώστε... Και τότε έπεσε ο Παπανδρέου. Έπεσε. Τότε ακριβώς όλα τα μέσα ενημέρωσης που είχαν την ασυδοσία να παίρνουν δάνεια χωρίς εγγυήσεις, διότι τα ΜΜΕ ήταν το βαποράκι του εκβιασμού και της συναλλαγής με το πολιτικό σύστημα. Τότε έπεσε ο Παπανδρέου. Τι ωραία που το περιγράφετε. Τότε έπεσε ο Παπανδρέου. Τον βρήκαμε τον κακό. Πάντως, εντάξει. Επειδή είπε κάτι ο Άκης. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Ότι καλός κακός ο Παπανδρέου έχει χρεωθεί την έλευση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και την ένταξη της χώρας στο μνημόνιο. Ναι, σας άκουσα το πρωί και το λέγατε. Και ξέρω και, αλλά όμως, και σε στενοχωρώ και το αλλά όμως θα σας πω κάτι. Γιατί αντιφάσκετε σε κάποια πράγματα. Λέγατε το πρωί, έφερε το δούνου του. Αλλά την ίδια ώρα λέτε, ενώ έχει υπάρξει μια εξαετία... χαρτογραφημένη συμπεριφορά, λέτε ότι η Γερμανία. Γιατί εγώ ξέρω για παράδειγμα ότι ο Φάκελος ενός καναλιού για να μπει στο χρηματιστήριο να είναι στο πρόγραμμα. Φτιάχτηκε, έχω ακούσει τουλάχιστον, σε πολιτικό γραφείο. Τι. Έχω ακούσει. Επιβλήθηκε το δούνο του από τη Γερμανία. Είπε ο Άκης όμως κάτι. Καναλάρχης επειδή... και Παυλόπουλε κατέθεσε στην εξεταστική μας ότι ακόμα και η σύνδεση των κυβερνήσεων. Εάν δεν περνούσαν, δεν το λέω τώρα δημόσια, αν έφερε δύο. Απλά ο Παπανδρέου, από δύο γραφεία, δύο απλά ο Παπανδρέου δεν ήταν, κύριε Λάπα. Ο Παπανδρέου δεν ήταν υπαλληλικό καθυθμένο. Ο Παπανδρέου δεν ήταν υπαλληλικός. Όχι, όχι, μισό λεπτό, με συγχωρείτε πολύ. Στο πόρισμά μου. Ποιος ανέφεραν. Τι σημαίνει, είναι κρυφό από τον κόσμο. Που τραβάει όσο τραβάει. Ποιος, είπε τι. Κύριε Παυλόπουλε, είναι. Μα δεν είναι στη διάθεση του κόσμου. Όχι, δεν είναι. Μέρος του κεφαλίου του Έλληνα πολίτη, αυτά είναι καταχωρημένα από δεκαετίες. Δεν είναι. Απλά τώρα είναι στο προσκήνιο. Δεν είναι στη διάθεση του κόσμου αυτά. Δεν είναι στη διάθεση του κόσμου που είναι στις ουρές των συσιτήρων. Είναι και γραπτά τώρα. Είναι στο περιθώριο, στο μαύρο πεζοδρόμιο της ανεργίας. Δεν είναι, κύριε Λάπα μου, να τα πείτε. Δεν καταλαβαίνω, είναι κρυφά τα ονόματα αυτά. Ποιος το είπε. Για ποιους. Ναι, είπε τι. Είπε ότι όλες οι κυβερνήσεις από το Σιμίτι μέχρι σήμερα, μάλιστα, τα κυβερνητικά σχήματα συναποφασίζονταν με δύο-τρεις κορυφαίους εκδότες. Ναι, ποιος. Στον Παπανδρέου δεν επέβαλε κανένας. Ναι, κανένα και ποιον άλλον είπε. Μάμε τώρα ποιον έφερε. Και ποιον άλλον. Κυβέρνηση Παπανδρέου δεν επέβαλε κανένας εκδότης, κανένα υπουργό. Αν συναντήθηκε ο κύριος Παπάς, ο κύριος Μουλόπουλος και ο κύριος Ψυχάρης την προηγούμενη εβδομάδα, δεν απάντησε ο πρωθυπουργός. Δεν μιλάμε για την κατοικισμό και σήμερα για την ψυχάλα. Λέω. Όχι, ψυχάλα δεν είναι. Και ποιος είναι. Ποιος είναι. Πριν πας στον κύριο Γαρά, να το κλέψουμε για το χρόνο. Δεν απάντησατε. Έβαλες μια ερώτηση. Γιώργο, ρώτησε ο Άκης κάτι σημαντικό. Ήτανε και πριν έτσι τα μίντια απέναντι στο Πασόκ. Προφανώς και δεν ήτανε.
Διότι ο Σιμίτης ήταν πάντα ο καταλληλότερος. Δεν το συζητάμε τότε, Ανδρός. Δεν το κουβεντιάζουμε. Ο Παπανδρέου δεν ήταν αν τολμούσες, εξάρτητος πρωθυπουργός. Αν τολμούσες να πεις σε μικρόφωνο κάτι. Και το 13-14 από το ΔΟΛ, ο κύριος Τσίπρας ήταν ο καταλληλότερος. Θυμάστε τα πρωτοσέλιδα. Δεν τα θυμάστε. Εμένα, κυρία Αντωνίου, τα θυμάστε. Φαντάζομαι ότι τα θυμάστε. Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εγώ δεν έχω επιλεκτική μνήμη. Πέντε μαζί. Δεν έχω επιλεκτική μνήμη. Και επειδή είπε ο κύριος Λάπας κάτι, μπορώ και εγώ να πω, αλλά δυστυχώς αν το πω τώρα, δεν θα γυρίσω στο σπίτι μου. Θα με πιάσουν απ' έξω και θα μου πούνε Ελλάδα, ρε Γιώργο. Υπάρχουν και υπουργεία, πολύ συγκεκριμένα υπουργεία, μα πολύ συγκεκριμένα υπουργεία, που αν ο υπουργός δεν ήταν της αρεσκίας του εκδότη, δεν έπαιρνε τις δουλειές. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Δεν έμπαινε υπουργός, δεν έπαιρνε τις δουλειές. Δεν έπαιρνε το Υπουργείο. Ακούστε με. Όταν μίλησα για εκβιασμό των μέσων προς το πολιτικό σύστημα. Είχαμε και επιχειρηματίες εκδότες. Ακούστε, κύριε Καρυμάκη, το τρίγωνο είναι ισοσκελές. Ισοσκελές, να είστε βέβαιος. Πέρα από τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις της ενημέρωσης, κάνανε και άλλες δουλειές. Εννοείται. Έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και όταν τη βραδιά εκείνη που συμμετείχα στο εκτελεστικό γραφείο. Λέτε, ο Δόλ να κατέρευσε στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος που ο Παπανδρέου ανέφερε τη συνομιλία με τη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας. Την άλλη μέρα πέσανε να τον φάνε. Όλα τα μέσα ενημέρωσης τουλάχιστον του συγκεκριμένου συστήματος ήταν απόλυτα επιθετικά, απαξιωτικά. Γιατί δεν βγήκε να το πει. Το είπε. Πότε. Βεβαίως το είπε στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. Ποιο εκτελεστικό γραφείο. Δημόσια το είπε ο Παπανδρέου. Δημόσια το είπε. Ότι με πήραν τηλέφωνο και μου ζήτησαν να κάνω αυτό και εγώ αρνήθηκα. Βεβαίως δημόσια το είπε. Δεν το θυμάμαι. Δημόσια το είπε ο Παπανδρέου. Κύριε Παυλόπουλε. Πρέπει να πω ότι σήμερα αισθάνομαι ευτυχής. Γιατί? Γιατί δεν έχω να απολογηθώ και δεν έχω να δικαιολογήσω τίποτα. Σε σχέση μα και εγώ δεν απολογήθηκα. Με το αντικείμενο της συζήτησης. Εγώ περιέγραψα τα γεγονότα τα οποία είχαν αποκριβεί. Κύριε Καρχημάκη, επιτρέψτε μου. Και ο κύριος Λάπας δεν εγνώριζε. Εκείνο το οποίο θέλω δεν να πω είναι το εξής. Ότι ο Παπανδρέου αφήστε κύριε Καρχημάκη αν έχετε την καλοσύνη. Τα είπατε. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Βγάζω ένα συμπέρασμα. Που δεν θέλω να το πω ευθέως, αλλά θα το πω πιο κομψά. Νοθεύεται η δημοκρατία. Φοβούμαι πως ναι. Νοθεύεται και η ελευθεροτυπία. Φοβούμαι πως ναι. Το ζήτημα λοιπόν της ελευθεροτυπίας ήταν απομειωμένο. Το ζήτημα της δημοκρατίας ήταν απομειωμένο και στη μέση εργαζόμενοι. Θα πω κάτι. Η σχέση όπως μου έδωσε η συζήτηση στο συμπέρασμα ήταν αμφίδρομη. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω ούτε τη μία πλευρά ούτε την άλλη. Και αναφέρομαι είτε σε καναλάρχες και τράπεζες είτε και σε πολιτικά κόμματα. Σωστά. Δεν μπορώ να τα δικαιολογήσω γιατί. Διότι αυτό στη διαδρομή έδινε πλεονεκτήματα συγκριτικά σε εκείνους που συναλλάσσονταν. Και τα συγκριτικά αυτά πλεονεκτήματα οδήγησαν ακόμα και σε μία αβελτηρία και η χώρα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Δεν θα πω ότι λόγω των δανείων των καναλιών ή λόγω των δανείων των κομμάτων φτάσαμε στη φτωχοποίηση. Όχι, θα πω όμως ότι ήταν... Να με συγχωρέσετε. Τι επίθεση δέχτηκε η κυβέρνηση Παπανδρέου όταν έφερε την ηλεκτρονική συνταγή. Αυτά έχετε ωραίο λόγο, κύριε Καρά. Λόγω του Κυβισό πλέον έχετε χρόνο να τα πείτε. Μην έχετε στερητικό σύνδεσμο. Θα τα πείτε. Ελάτε, κύριε Καρά. Λοιπόν, για να συνεχίσω λοιπόν. Ως αμφίδρομη αυτή η σχέση έχει όχι μόνο πολλαπλασιαστικές συνέχειες, αλλά έχει και αντανακλάσεις και σήμερα και ενδεχόμενα και στο μέλλον. Διότι η συζήτηση η οποία γίνεται για το πολιτικό σύστημα, για τις τράπεζες και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στον κόσμο εισπράτεται. Και εισπράτεται τι? Ότι αυτοί οι τομείς δεν ενδιαφέρθηκαν για τον κόσμο, για το λαό. Ενδιαφέρθηκαν για τη διατήρηση της εξουσίας, για τα προνόμια και για την εξακολούθηση αυτής της κατάστασης. Τον εκείνο Πανδρέου το πει... Δεν αφορά θα τα πείτε το Κηδισό, θα τα πει πολύ. Δεν αφορά τον Παπανδρέου. Δεν αφορά το όλα έγιναν με τον Παπανδρέου απ' έξω. Θέλω να επισημάνω κάτι πολύ σημαντικό και απευθύνομαι και στον κύριο Λάπα ως έγκριτο νομικό. Φοβούμαι ότι θα γίνει ένα σφάλμα στη διαδρομή. Από ό,τι ακούω, ζητούν οι τραπεζίτες
την ασυλία τα στελέχη των τραπεζών για τη ρύθμιση των επιχειρηματικών δανείων. Και ζητούν, και αυτό είναι ένας λόγος που έχει καθυστερήσει. Όχι, δεν έχει ψηφίσει ακόμα. Έχει ψηφίσει έχει πάει, για τα στελέχη του Ταμείου Συμμετοχών. Είναι διαφορετικά ακόμα. Δεν έχει τελειώσει, κύριε Χουδαλάκη. Είμαι με σιγουριά σας το λέω. Να τον πάει. Έχει αποφασίσει το ποινικό τμήμα του Αρίου Πάγου ότι δεν υπάρχει. Το ξέρω. Λοιπόν, να δούμε το φόβο. Αν έχετε την καλοσύνη να τελειώσω το φόβο. Εάν λοιπόν δοθεί ασυλία στελεχών τραπεζών για να μπορούν να υπογράφουν ρυθμίσεις κόκκινων επιχειρηματικών δανείων λόγω της αρχής της ισότητος η οποία πρέπει να υπάρχει στην αντιμετώπιση των εγκλημάτων, μήπως οδηγηθούμε και σε παραγραφές και το πόρισμα, και δεν μιλώ για πολιτικά πρόσωπα αυτή τη στιγμή, θα διαβάσουμε το πόρισμα, θα δούμε. Αλλά σε παραγραφές. Ως προς τα δανεικά και αγύριστα. Ακριβώς, ως προς τα δανεικά και αγύριστα. Οδηγηθούμε σε παραγραφές και υπευθύνων, είτε τραπεζών, είτε συνεργών από το πολιτικό σύστημα, είτε αυτουργών, είτε καταναλωτών. Και όλα αυτά που συζητάμε σήμερα, κύριε, από βουν αέρα κοπανιστό και είναι κάτι ισότιμο με τα θαλασσοδάνεια που δόθηκαν και δεν θα επιστρέψουν. Μην μου πείτε για το Παπαντρέο, τον δέχομαι. Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Μην μου πείτε για τον Παπαντρέο. Λοιπόν, με την έννοια αυτή, προώ τον κόδωνα του κινδύνου, αγαπητοί φίλοι, ότι μήπως χρησιμοποιηθεί εν καιρό σε ανύποπτο χρόνο το πόρισμα να δώσει μία μορφή ασυλίας και θα επανέλθει λοιπόν, αν δεν υπάρξουν τιμωρήσεις και αποτελέσματα, θα επανέλθουμε στο μέλλον ως συμπορούμε να ξανασυζητάμε τα ίδια πράγματα. Γιατί? Διότι θα δείτε σε λίγο καιρό ότι αν δεν υπάρξει αλλαγή όχι μόνο νοοτροπιών και θεσμικών πλαισίων, σε λίγο καιρό θα ξανανοίξει αυτή η στρόφη για των δανείων, διότι με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και την ανάγκη να ιδιωτικοποιηθούν κάποια στιγμή κάποια συμφέροντα θα θελήσουν να πλησιάσουν πάλι το πολιτικό σύστημα, ούτως ώστε να αποκτήσουν τα προνόμια. Και μια χώρα δυστυχώς φτωχοποιημένη όπως η Ελλάδα, φαίνεται ότι οι δείχτες διαφθοράς ανεβαίνουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί η διαφθορά σε φτωχοποιημένες χώρες για το λόγο ότι υπάρχει ένα κενό το οποίο έχει αποδυναμώσει, έχει διαλύσει τη μεσαία αστική τάξη η οποία θα μπορούσε να αντιδράσει. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε. Είναι ανοιχτά τα μικρόφωνά σας, κύριε Καχυμάκη. Παρακαλώ πολύ. Είναι ανοιχτά να προστατεύσω τις ιδιωτικές συζητήσεις σας. Έλα, Γιώργο, έλα πάνω. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω κάτι, γιατί πετάχτηκα εκείνη τη στιγμή και μιλάγανε νομικοί. Εγώ δημοσιογραφικά θυμάμαι ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα δάνεια των κομμάτων, είχε ψηφιστεί στη Βουλή η τροπολογία η οποία απάλασε τα τραπεζικά στελέχη από πιθανές ευθύνες. Μιλάτε για το πόρισμα Καλούδη. Άρθρο 78, νόμος 41-46 του 13. Θέλω να πω ότι επειδή εδώ πέρα ψάχνουμε να βρούμε 50 στελέχη τραπεζών και 10 των κομμάτων, κύριε. Εμείς εδώ ψάχνουμε να βρούμε με τον Άκη και μας βλέπετε ότι έχουμε κολλήσει και στο δανεικά για γύριστα. Διότι από τη στιγμή που βγαίνουν αυτά τα πράγματα στην επιφάνεια, η δουλειά για να ολοκληρωθεί πρέπει να γυρίσουν και τα λεφτά κάποια στιγμή στο ταμείο. Με κάποιον τρόπο. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Δηλαδή να σηκωθούμε να φύγουμε να πάμε σπίτια μας. Όχι, αλλιώς να πάμε όλοι μαζί στην τράπεζα, κύριε Λάπα μου. Και να μιλήσουμε για τίποτα. Και να πούμε, αφού το πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι είναι δανεικά και αγύριστα τα δάνεια των κομμάτων, επιθυμούμε το αυτό και δει μας. Το αγύριστα έχει την έννοια ότι πρέπει η πολιτεία άμεσα να επενδύει, κύριε. Αληθεύει πάντως ότι τα τραπεζικά στελέχη δεν οφείλουν να απολογιστούν για δάνεια που έχουν δώσει χωρίς εγγυήσεις τα κόμματα. Αληθεύει, δεν είναι έτσι? Δεν ψηφίστηκε αυτό στη Βουλή? Το 2013. Η ερώτηση λοιπόν είναι, υπάρχει κάτι ανάλογο και για τα μίντια? Όχι. 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 Όχι, απόλυτα. Άρα αυτά τα λεφτά δεν μπορούν να θεωρηθούν αγύριστα. Απόλυτα. Δηλαδή κάποιο ο οποίο έλεγε πριν ο Καχυμάκης ότι σήκωσε το τηλέφωνο ο τάδε τραπεζίτης, ο Πάνος θυμάται και το όνομα. Συγγνώμη, για τα κόμματα θεωρείται αγύριστα. Ο Απόστολος Σταυρακάκης. Μισό λεπτό. Στο πόρισμά σα. Ξέρετε πριν από δύο μήνες θα σκέφτηκε κακουργηματική απάτη και απιστία βάρος του κ. Σπυρόπουλου. Ξέρετε γιατί? Ξέρετε τι κάνανε οι διευθυντές των δύο μεγάλων κομμάτων? Εκχωρούσαν ταυτόχρονα την κρατική χρηματοδότηση, όχι σε μία τράπεζα, σε δύο, σε τρεις, παίρνοντας δάνεια και από τις τρεις. Ενώ και στην κάθε μία χωριστά έδωναν. Ακούστε, υπάρχει. Τώρα μην λέτε. Και στην κάθε μία χωριστά παρήχαν έγγραφη βεβαίωση, διαβεβαίωση, ότι ούτε εκχώρησαν, ούτε θα εκχωρήσουν στο μέλλον. Κάτι που το έκαναν πολλαπλώς και καταξιωπήθησαν. Και γιατί διώκονται οι διευθυντές και όχι οι πρόεδροι? Δεν ξέρω, αυτό είναι ερευνητέο αυτό τώρα. Γιατί αυτό είναι καινούργιο. Γιατί είναι αυτοί που συναλλάχθηκαν. Είναι αυτοί που συναλλάχθηκαν, αυτοί που υπέγραψαν. Ναι, αλλά τώρα μην την πληρώσει η ρεψεσκευή. Δεν τον βγάλουμε στο ραντεβού επειδή φοράει. Πολύ ωραία.
Πολύ ωραία. Πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή είναι σαν να πηγαίνει κάποιος στη Μεγάλη Βρετάνια να έχει πάρει εντολή ο στρατηγός στην είσοδο, περάστε όλοι, και να την πληρώνει ο στρατηγός και οι ιδιοκτήτες του κράτους. Ο αρχηγός του κόμματος έχει γνώσει τι γίνεται στο ταμείο του κόμματος. Δεν έχει. Δεν έχει. Και θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Α, τι λέτε. Τώρα πραγματικά θα γίνει αεροπλάνο. Μα συγγνώμη τώρα, δεν ήξερε ο Σιμίτης την κάνει ο Τσουκάτος. Δηλαδή, με συγχωρείτε πολύ. Δεν ξέρω γιατί τα έπαιρνε από τον Τσουκάτο. Με συγχωρείτε, δηλαδή. Ταμείες ήταν οι άνθρωποι. Δεν ξέρω τι έπαιρνε. Τι εννοείται τα έπαιρνε ο Σιμίτης από τον Τσουκάτο. Το ταμείο, το Πασόκ. Δεν πήγαν το 1 εκατομμύριο του Τσουκάτο. Για πάμε, λοιπόν, παρακαλώ. Εγώ νομίζω ότι από την παρελθοντολογία, αυτό το οποίο θα δούμε τώρα, είναι πως θεσμικά θα διασωθεί ο Δόλ, αν διασωθεί. Ποιος θα είναι ο θεσμικός τρόπος διάσωσης αυτού του ιστορικού συγκροτήματος, πραγματικά για τη δημοσιογραφική αξία που έχει σε μεγάλο βαθμό, αλλά και για τους πολύ σημαντικούς δημοσιογράφους που έχει και όλο το δυναμικό, θα πρέπει να μην πτωχεύσει. Έτσι. Εδώ όμως δεν είναι ένα ερώτημα. Σε καθάρισε λειτουργία δεν βρίσκεται εδώ. Εκαθάρισε λειτουργία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει επόμενη μέρα. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα, ποιες θα είναι οι διαφανείς συνθήκες, πώς θα γίνει αυτό. Είναι το θεσμικό πλαίσιο που πρέπει να διαμορφωθεί. Υπάρχει Χάκη. Προκειμένου να μην έχουμε επανάληψη με άλλο πρόσημο. Υπάρχει αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Να μην έχουμε επανάληψη, γιατί κάποια στιγμή φαντάζομαι. Ποιοι θα το φτιάξουν το θεσμικό πλαίσιο. Ότι η χώρα θα βγει από το τέλμα. Ποιοι θα το κάποια στιγμή θα αρχίσει να ξαναλειτουργεί η χώρα. Δεν θα κλείσει η Ελλάδα. Ελπίζω τουλάχιστον. Κάποια στιγμή λοιπόν θα ξαναρχίσει το παιχνίδι που περιγράφει ο κύριος Καράς. Και εάν. Και θα γίνουν οι ίδιες ζημιές. Εάν είναι ειλικρινής η χειραγωγή της πολιτικής ζωής. Για την αποκατάσταση της νομιμότητας, να πάμε σε αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Ναι. Να μην υπάρχει καμία χρηματοδότηση, αν δεν υπάρχουν εχέγγυα, αν δεν υπάρχουν εγγυήσεις. Να μην υπάρχει καμία εκταμείευση διαφημιστικού χρήματος, αν δεν υπάρχουν τιμολόγια. Έτσι δεν είναι. Υπάρχουν και εικονικά τιμολόγια πολλές φορές. Εντάξει, άμα θέλει η πολιτεία μπορεί να βάλει αντικλείδες για τα πάντα, κύριε Παυλόπουλε. Αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. Και κυρίως, κύριε Λάπα, αφού το θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ επεγγέλλεται την κάθαση, ναι, σε αυτό το πολύ βρώμικο χωράφι, να διαμορφώσετε και τα όσα πρέπει να ισχύουν για τους πολίτες. Οι οποίοι ακούν να σφυρίζουν τα εκατομμύρια γύρω τους την ώρα που βρίσκονται στον κισέ των τραπεζών, την ώρα που πηγαίνουν στα ATM και είναι παρικεκωμένες, πετσοκωμένες οι επικουρικές και το ΕΚΑΣ τους, την ώρα που είναι στην ανεργία και προσλαμβάνονται με 200 ευρώ για να λένε ότι δουλεύουν. Αυτά να κοιτάξετε. Όχι μόνο να κουνάτε το πόρισμα και να λέτε βρήκαμε ποιοι θα είχαν πάει. Απολύτως, κύριε Παυλόπουλο. Πρέπει να δούμε και τα θεσμικά, κύριε Παυλόπουλο. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του νομιμού όπως ήταν. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον τρόπο λειτουργίας των κομμάτων όπως ήταν. Άρα τι προτιμάτε. Διότι κάνετε. Ακούστε, σήμερα που σας μιλάω, ήδη αυτή τη στιγμή είναι έτοιμα να μπουν στη διαβούλευση δύο νομοσχέδια. Ένα αφορά το νέο ανασύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως το ορίζει το Σύνταγμα. Με όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες, γιατί δεν μπορεί ένα ευνομούμενο κράτος, μια σύγχρονη κοινωνική δημοκρατία, να μην έχει πλαίσιο σύγχρονο λειτουργία στον ΜΟΜΟΕ, τότε πάλι θα οδηγηθούμε εδώ, στο ίδιο. Δεύτερον, το τραπεζικό κράτος θέλει και αυτός άμεσες αλλαγές και παρεμβάσεις και το τελευταίο το κρατικό σύστημα. Ακούστε, δεν αφορά το πλαίσιο λειτουργία στον ΜΟΜΟΕ, κύριε. Το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τον έριξε. Ναι, σας έδειξε, κατάμουτρα και τι κάνατε 27 χρόνια. Μην μου λέτε τώρα, αφήστε τώρα αυτά. Τι κάνατε, τι είπε το ΣΤΕ, τώρα αφήστε τώρα. Κύριε Παυλόπουλε, για ένα τελευταίο δημοκρατικό πλαίσιο. Δεν αποφάσισε για τον νόμο Παπά που φέρατε στη Βουλή. Ποιο νόμο Παπά, πόσα άρθρα έχει ο νόμος Παπά, ξέρετε. Πόσα άρθρα έχει ο νόμος Παπά, ξέρετε. Για τις τέσσερις άδειες με το ΣΤΕ. Δεν τα ξέρετε καν, δεν είπε για τις τέσσερις άδειες στο ΣΤΕ. Το ΣΤΕ είπε μόνο για την μεταφορά αρμοδιότητα στον υπουργό. Και τώρα τι μιλάμε τώρα. Στα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είπε για τις άδειες, κύριε Αντωνίου, το ΣΤΕ. Τι είπε, κύριε. Ένα πράγμα είπε μόνο για την μεταφορά αρμοδιοτήτων και τον διαγωνισμό από το εσωρού στον υπουργό. Ούτε για τον αριθμό των αδειών είπε, ούτε για τίποτα άλλο. Όλος ο νόμος είναι συνταγματικός. Άρα ο νόμος δηλαδή είναι τέσσερα τα κανάλια, πείτε μου. Τέσσερα τα κανάλια, σας νοιάζει εκεί. Δεν λέει, δεν λέει πάντως ότι δεν είναι. Μπορεί να είναι και τέσσερα. Μπορεί να είναι και τέσσερα. Μπορεί να είναι και τέσσερα. Μπορεί να είναι και τρία. Τι μπορεί, δεν ψηφίσατε. Κύριε μου, αντιλαμβάνεστε ότι ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί. Τώρα συζητάμε λογικά. Ψηφίσατε στην Βουλή. Τώρα επικοινωνούμε με λογικά. Κύριε Λάπα, δεν ψηφίσατε. Το καταλαβαίνει, δεν υπάρχει διάταξη στον νόμο για τον αριθμό καναλιών.
Δεν ψηφίσατε συμβούλιο των αριθμών. Τώρα συνοούμε την κυρία Αντωνία τώρα. Δεν υπάρχει διάταξη νόμου για τον αριθμό των καναλιών. Το καταλαβαίνετε, ναι ή όχι. Δεν ψηφίσατε στη Βουλή. Ένα μωρό πηγαίνει να το πω, το καταλάβαινε. Κύριε Λάπα, υπάρχει και λέτε. Δεν κρίθηκε. Εισήγηση παπά για τέσσερις άτομα. Δεν έκρινε το Συμβούλιο Επικρατείας των Αριθμών, κυρία Αντωνία. Το καταλαβαίνετε, ναι ή όχι. Λέω ότι στη Βουλή ψηφίσατε εσείς. Τι ισχύει τελικά. Ναι. Είναι μία παράγραφο στο διάλογο. Αν θέλετε να σα πω από το ρεπορτάζ, θα ξανάρχουμε καμαράκια. Θα ξανάρχουμε καμαρούλες. Και Παυλόπουλε, κάτι το οποίο θα μου διέφευγε. Ακούστε να δείτε. Ο Δόλ αυτή τη στιγμή έχει 179 εκατομμύρια ακάλυπτα δάνεια. Ο Δόλ, ο οποίος συμμετέχει στον τηλέτυπο με ένα μεγάλο ποσοστό, έχει 115 εκατομμύρια δάνεια στις τράπεζες. Μία ενήμερα κοινή εξαρτάται. Τηλέτυπο είναι το Μέγκα. Το Μέγκα, ναι. Που συμμετέχει η οικογένεια Βαρδινογιάννη και ο κ. Μπόμπουλας. Και έχει και άλλα 70 εκατομμύρια προσωπικά στο τάφο ψυχάρη. Είδε και τα 58 σήμερα. Που είχε και θέμα διάφορο διαφυγής, αφέθηκε από τον ανακριτή ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Εντυπωσιακό ήταν πάντως, αν μου επιτρέψετε να πω. Θα το ξαναβλέπετε με άλλη κυβέρνηση να περνάει τα ανακριτικά γραφεία. Ο κύριος Ψυχάρης, ο κύριος Κουντομινάς, ο κύριος Αλαφούζος. Θα το ξαναβλέπατε. Μισό λεπτό. Ένα εκατομμύριο ευρώ λες και ήμουν. Πάντως 58 να ψάχνονται για να κυκλοφορήσουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ότι ο Δόλ λοιπόν για να μπει ένα επενδυτή στον Δόλ, το λέω αυτό και τέτοια συζήτηση. Μιλάμε για ένα μεγάλο κονδύλιο των 300 εκατομμυρίων, κύριε Παυλόπουλε. Χωρί να βάζω δαπάνε μισθοδοσία, δαπάνε ασφαλιστικό ταμείο, προγραμματικό. Είναι μια μεγάλη επένδυση. Τότε ο κύριος Βουλόπουλος που ήταν βουλευτής σας και ανήκει στο κόμμα σας, τι δουλειά είχε. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Πώς δεν ξέρω. Πάντως κύριε Λάπα παίζει μεγάλο ρόλο. Προφανώς θα μεταφέρει κάποιες απόψεις. Ίσως τη γνώμη. Διότι εδώ σας λένε πάντα να φτιάξετε. Τι εννοείτε δηλαδή. Εκμεταλλεύεστε. Δεν εννοώ τίποτα. Λέω ότι σας λένε. Έχει μεγάλη σημασία. Ότι εκμεταλλεύεστε. Περιμένετε να δείτε. Αυτό το τεράστιο δικαστικό και οικονομικό ζήτημα για να φτιάξετε άλλο μαγαζί δικό σας. Όπως σας είπανε. Με τον Καλογρίτσα να στήσουν ένα καλογρίτσα διαγωνισμό. Θα έρθει καινούριο νόμος. Τώρα θα κάνουμε με τον Μουλόπουλο. Το δηλώνω αυτό και το λέω δημόσια. Επειδή είμαι στην επιτροπή του κυρίου Παπά και είμαι και ο εισηγητής όλων των νομοσχεδίων που αφορούσαν τα ΜΟΜΟΕ και το πλαίσιο λειτουργίας τους. Ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο που θα αφορά όλα τα πάντα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είτε είναι επιζωνικές εκπομπές, είτε είναι περιφερειακά, είτε είναι site. Θα είναι το πιο σύγχρονο σε ευρωπαϊκό επίπεδο πλαίσιο λειτουργίας των ΜΟΜΟΕ. Και δεν είναι τίποτα άλλο αυτό. Πρέπει να το φέρουμε και όλα τα κόμματα να πούνε, ξέρετε γιατί. Είναι μια ασφαλιστική δικλίδα να μην φτάσουν πάλι εδώ. Να έχουμε το ΔΟΛ με 300 εκατομμύρια, να έχουμε το. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν σωστό αυτό με τον Μουλόπουλο. Δεν ξέρω, δεν ήταν. Μπορεί να μην ήταν και εργασιμάκι. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Το θέμα είναι ότι έκανε ο Μουλόπουλο. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε σαν πολιτεία και σαν κόμματα υπεύθυνα. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, το καταλαβαίνετε. Ακούστε να δείτε. Πρέπει να κοιτάξουμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Εγώ δεν ξέρω κανένα ακόμα. Σας το λέω. Καμία πολιτική δύναμη. Τον εαυτό μας τον καθρέφτη. Η κοινωνία δεν θα ξανασυγχωρήσει ποτέ με επανάληψη αυτού του κακουργήματος που έχει γίνει σε πολιτικό επίπεδο. Δεν ξέρω. Επειδή, κύριε Λάπα, να μου επιτρέψετε να πω, επειδή μιλάτε για την κοινωνία, η κοινωνία αυτό που βλέπει, έτσι, όπως άκουγα σήμερα το πρωί τον Πρωθυπουργό που έλεγε. Εγώ ήμουν μεσοτυχία με τον Γιάννη Μιχελάκη πριν στον Αντένα Ταχώνε. Αυτό ήταν διευθυντή τηλεόραση, εγώ στο ραδιόφωνο. Ο Γιάννη αποφάσισε κάποια στιγμή να περάσει την πολιτική. Μα δεν είπε ότι είναι κακό. Μισό λεπτάκι. Είπε καλά, έκανε άδικο. Θέλω να πω το εξή. Δεν βγήκαμε στο κλαρί. Όταν όμως τον φέρνει ως παράδειγμα. Έτσι. Εγώ δεν είπα τίποτα, αλλά τον φέρνει ως παράδειγμα. Λέγοντας ότι δεν μπορείς να μπαινοβγαίνεις, ας πούμε, στη δημοσιογραφία. Εγώ συμφωνώ ότι δεν μπορείς να μπαινοβγαίνεις. Αν πάρεις τα αλλά αυτό να ισχύει για όλους. Θα πρέπει να ισχύει για όλους. Συμφωνώ απολύτως. Με αυτή λοιπόν, τη λογική θέλω να πω απολύτως. Ότι ούτε σχεδιασμένη να την είχατε τέτοια γκέλα, γιατί περί αυτού πρόκειται, να δώσετε προς τα έξω μια εικόνα κάθαρσης και να πηγαίνει ένα κορυφαίο στέλεχος και καταπληκτικό αρθρογράφο, μου τίποτα άλλο. Βεβαίως, ήταν καταπληκτική πένα ο Μουλόπουλος να τα λέμε αυτά. Όμως αυτή την ώρα είναι εκτεθειμένος. Δεν μπορείς από πρόεδρο της Αυγής να πηγαίνεις στο ΔΟΛ και αυτό να μην δημιουργεί συνειρμούς στον κόσμο. Τον οποίο καταγγέλνεις όλοι... ως τον πυρήνα της διαπλοκής. Πώς θα γίνει δηλαδή. Πάμε να ακούσουμε τους πολίτες. Ο κύριος Παναγιώτου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παυλόπουλε και ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις τοποθετήσεις σας και τον κύριο Κουνελάκη. Θέλω να σας πω δύο πραγματάκια. Είμαι 64 ετών. Είχαμε τα λατομεία Μαρκοπούλου. Έχω επενδύσει προσωπική περιουσία των γονιών μου και όλης η οικογένειάς μου πάνω από 3 δραχμές. Βρέθηκα στο δρόμο με 740 εργαζόμενους αφότου τελειώσανε όλα τα έργα. Είμαι από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ από το ΠΑΚ
προερχόμενη εξ αριστερής οικογενείας και αριστερών αρχών, η Σοφία η Παπανδρέου που δεν έχει κάνει άλλη βάφτιση ή παντρέψει το δεύτερο παιδί μου, η διαπλοκή είναι τεραστία. Ο κύριος Αλαφούζος με συμφέροντα μας έβγαζε επί 2,5 χρόνια στον αέρα. Και μας πολεμούσανε και μας αφήσανε στο δρόμο. Είμαι πτυχιούχος οικονομικών και έχω δουλέψει από παιδάκι 8 ετών. Τι να μας πούν οι κύριοι. Δεν έχουν την τόλμη, αν έχουν την τόλμη και το ήλος, να βγάλουν τους πάντες στον αέρα. Η διαπλοκή τεραστία. Το συγκρότημα του κυρίου Λαβράκη δεν έχει ευλογή με τεχνικά έργα. Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτου. Ο κύριος Θεοδόρου. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Παυλόπουλε και στους φίλους που φιλοξενείτε στο πάνελ, ήθελα να πω κάτι. Δεν υπάρχουν βέβαια πολλά λόγια στο λέγα αυτά που έχω να πω, που μένουν. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι ο ελληνικός λαός είναι πραγματικά θυμωμένος. Δύο ελπίδες έχει ο ελληνικός λαός. Η μία ελπίδα είναι οι ίδιοι οι πολίτες να κάνουν κάτι. Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα. Γιατί θεωρώ ότι έχουμε άχρηστους πολιτικούς και δεν το θεωρώ μόνο εγώ. Και η δεύτερη ελπίδα είστε εσείς οι δημοσιογράφοι. Εσείς που έχετε το μικρόφωνο. Βέβαια καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό να το κάνετε, αλλά ο ελληνικός λαός δεν έχει άλλη ελπίδα. Αυτό το θέατρο του παραλόγου που πέσει στη Βουλή, αυτό που βλέπουμε τους ήρωες τους προηγούμενους και τους ήρωες τους τωρινούς, είναι δηλαδή τόσο γελίο, τόσο υποκριτικό, τόσο άθλιο, που δεν μπορεί κανείς Έλληνας πολίτης να ελπίζει σε αυτούς τους πολιτικούς, τους μικρούς και τους μεγάλους, αυτούς που είναι μέσα στη Βουλή, ότι μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να είναι τόσο άχρηστοι τελικά, που δεν μπορούν να βρουν μια συνισταμένη για να βοηθήσουν αυτό το ελληνικό λαό που πνίγεται ακόμα και σήμερα, κατατροπώνεται, καταδιώκεται. Είναι άθλος ο ελληνικός λαός, και τι είναι αυτή η πολιτική που βγαίνουν οι μένα βρίσκουν τους δε. Που τελικά και οι δύο και οι τρεις δηλαδή, είναι τόσο, φερθήκαν τόσο πρόστιχα στον ελληνικό λαό και συνεχίζουν να φαίνονται. Μία ελπίδα μόνο έχουμε. Εμείς και εσείς. Δεν υπάρχει ελπίδα στον ελληνικό λαό. Καλό βράδυ, κύριε Θεοδόρου, ευχαριστώ. Ο κύριος Λιάκος. Καλησπέρα, κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα σας. Ακούω εκατομμύρια από εδώ, εκατομμύρια από εκεί, αξιολόγηση από εδώ, κλείνει αξιολόγηση, δεν κλείνει αξιολόγηση. Εμείς την αξιολόγηση, εσείς την αξιολόγηση. 20 Απριλίου του 2016 κατέθεσα για πλήρη σύνταξη με εξαγορά στρατού. Έχουν περάσει 9 μήνες και δεν έχω πάρει έναντι. Ας μου αξιολογήσει όποιος θέλει από το πάνελ σας πώς τη βγάζω αυτούς τους 9 μήνες. Το μόνο που δεν περιμένω να απαντήσουν, αλλά αυτό θα απαντήσουν, ότι είμαι υπερβολικός και σε 2 μέρες κλείνουν 9 μήνες. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ο κύριος Βολίκας, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Με ακούτε? Ναι, ναι. Καλησπέρα σε όλους. Να είστε καλά. Θέλω να σας πω ότι είμαι 69 ετών μαθηματικός. Έτσι, αυτή τη στιγμή δουλεύω και δεν δουλεύω. Παίρνω 490 ευρώ. Και θέλω να πω στους κύριους πολιτικούς όλους, γιατί που ήμουν αγωνιστής από παλιά από το Ρήγα Φεραίο και έχω υπηρετήσει τάγμα ανεπιθυμήτων 2 χρόνια και κατέληξα αυτή τη στιγμή να είμαι σχεδόν 50. Και θέλω να πω, οι κυβερνώντες, κύριε ΣΥΡΙΖΑ, γιατί να έχουμε 60 υπουργούς? Πρώτον, μια καλή ένδειξη, έτσι, γιατί να έχουμε 300 βουλευτές. Εντάξει, γιατί να μου ζητάνε εμένα για να βγω στη σύνταξη 100 ένσημα ένα έτος την τελευταία πενταετία, όταν έχω 8.500 ένσημα και χρειάζονται 5.500. Λοιπόν, μπορεί να μου απαντήσει κανένας? Γιατί η κρίση είναι ή για όλους ή για κανέναν. Και γιατί να έχουν 75% αφορολόγητοι, κύριοι βουλευτές? Δεν ισχύει. Όχι. Αυτό δυστυχώς, κύριε Βονίκα. Και έχετε δει. Εφόσον ψηφίσανε για μένα να παίρνω στα 62 μου 490, να πάρουν και αυτοί 490, να ζήσουν ένα μήνα και να θέλουν να με κυβερνήσουν. Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ. Ο κύριος Τάντος. Καλησπέρα σας, κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Χουνταλάκη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Καλησπέρα σε όλους στο πάνελ. Όλοι θέλουμε να βγούμε από την κρίση. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει να μειώσουμε τις δημόσιες δαπάνες. Εγώ λέω άντε και καταφέρουμε και μειώνουμε τις δημόσιες δαπάνες. Έχουμε δανειστεί μόνο για το δημόσιο? Δηλαδή, άμα φτιάξουμε το δημόσιο, θα βγούμε από την κρίση? Η γνώμη μου είναι πως όχι. Γιατί έχουμε δανειστεί, ο ελληνικός λαός έχει δανειστεί και για τις τράπεζες. Έχουμε φάει 3 ανακεφαλοποιήσεις στο κεφάλι. Και βλέπω ότι στις τράπεζες γίνεται το
το απόλυτο χάος. Μήπως πρέπει να φτιάξουμε και τις τράπεζες, να φτιάξουμε τα οικονομικά των τραπεζών για να βγούμε από την κρίση. Αυτό. Καλό βράδυ. Ο κύριος Νικολόπουλος, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα σας. Ήθελα να παρακαλέσω και να πω ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν ερωτήθηκε για το άρθρο που έλεγε για τα κανάλια αν είναι 4 ή 7 ή 5. Σωστό. Το λέω στον κύριο του ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια τα κόμματα και οι καναλάρχες περίπου το ξέραμε όλοι, το προβλεπόμασταν όλοι ότι παίρνουν δάνεια και διάφορα τέτοια. Αλλά ο κύριος του ΣΥΡΙΖΑ μας λέει ότι κάποιος εκδότης είπε ότι οι υπουργοί περνάγαν από κάποια γραφεία. Ξέρετε τι λένε. Σημασία έχει αυτό που λέει, ποιος το λέει. Γιατί το είπε ο κύριος Κουρής. Και βέβαια όλα αυτά τα πράγματα που συζητάτε, που ειλικρινά σας εκτιμώ ιδιαιτέρως, έχουν φοβερό ενδιαφέρον. Αλλά τα βασικά πράγματα για τους πολίτες και πιο παλιά, αλλά και σήμερα πολύ περισσότερο, είναι πολύ σοβαρά αυτά για τους εργαζόμενους. Εγώ είμαι εργαζόμενος και το ζω κάθε μέρα. Και για τους συνταξιούχους, γιατί η κατρακύλα δεν έχει τέλος. Κύριε Νικολόπουλε, έχω την αίσθηση ότι είναι κατανοητό πως με αυτό το, ή υπό αυτό το πρίσμα γίνεται αυτή η συζήτηση. Όχι ναι, για το τον μικρό απλώς, κόσμο των μέσων ενημέρωσης. Σας λέω τα θέματα τα οποία μας ακουμπάνε πιο περισσότερο. Αλλά γιατί για το λέω τι ακριβώς, για το αν υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δεν το, μαζί σας, δεν το συζητώ. Και, λέω απλώς μια... Λέω μια γνώμη σεβαστή ότι ξέρετε, τα προβλήματα είναι τόσο περισσότερα και βέβαια άλλα ψέματα δεν θέλουμε κύριε Παυλόπουλε. Σας δεν θέλουμε πολύ. Αλλά έχουμε φάει τόσα ψέματα που δεν μπορούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Και τελευταία γραμμή ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα. Είμαι συνταξιούχος πολιτικός μηχανικός και τα τελευταία 11 χρόνια της καριέρας μου τα έζησα σαν υψηλός τέλεχος μονομετοχικής εταιρείας του Δημοσίου που κατασκεύασε το μεγαλύτερο Ολυμπιακό έργο, το Ολυμπιακό χωριό. Ναι. Μία είναι η διαπίστωση κάποιου ανθρώπου ο οποίος έχει ζήσει από κοντά σχέσεις του κράτους με τη μεγάλο διαπλοκή, με τους μεγάλους εργολάβους. Ναι. Επάβονται οι πρόεδροι όπως αλλάζονται οι κλητήρες με τέτοια ταχύτητα εάν χαλούσαν κανένα μέρα το πρωινό του κυρίου Μπόβολα. Γίνανε τεράστιες προσπάθειες από το τεχνικό προσωπικό, αλλά δυστυχώς η άνωθεν εξυπνωμένη διαπλοκή τα διαλύει όλα. Και κάτι άλλο, εάν δεν λείψει αυτό το πράγμα, αυτή η νέα ύδρα από τη χώρα μας, δεν πρόκειται να ανακάμψουμε ποτέ. Είναι πάρα πολύ ισχυρή, έρχεται από ψηλά και δυστυχώς και αν υπάρχουν και τίμοι λειτουργοί του κράτους ενδίδουν διότι κινδυνεύουν αν δεν ενδώσουν. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και τον κύριο Λάπα και τον κύριο Καρά και την κυρία Αντωνίου και τον κύριο Καρχημάκη. Πάμε σε διάλειμμα για να υποδεχτούμε τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Πάμε. Επιστρέφουμε, καλησπερίζουμε, καλωσορίζουμε κοντά μας τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και τομεάρχη άμυνας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλησπέρα σας, κύριε Γεωργιάδη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή νέα ημέρα... χρονιά για την πρώτη που κάνουμε. Σωστά. Το 2017. Σωστά. Και ευχαριστώ πολύ και αντεύχομαι. Σε μια ημέρα ιδιαίτερα φορτισμένη, τουλάχιστον κοινοβουλευτικά. Τώρα να ρωτήσω και να το ρωτήσω μπακάλικα. Εσείς γιατί κόπτεστε για το Δόλο? Εσείς γιατί φωνάζετε για το Δόλο? Γιατί άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Τσίπρα να σας λέει: δεν κοιτάτε τι όσα γινόταν το προηγούμενο διάστημα, δεν βλέπετε το πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ στην Εξεταστική Επιτροπή για τα δανεικά και αγίνηστα των κομμάτων και των ΜΜΕ. Κοπήκατε τώρα επειδή πήγε ο Μπουλόπουλος στον Βόλ. Αυτή είναι η διαπλοκή. Πριν από μερικούς μήνες, ναι, ο κύριος Σταύρος Ψυχάρης, ναι, είχε γράψει ένα άρθρο στο Βήμα της Κυριακής. Mm-hmm. Το άρθρο έμεινε γνωστό με την περίφημη φράση για τη γάτα των Ιμαλαΐων. Ναι. Σε αυτό το άρθρο ο κύριος Ψυχάρης ισχυριζόταν ότι ο κύριος Τσίπρας σε αυτή τη συνάντηση την μυστική που κάνανε στο διαμέρισμα δίπλα στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, ναι, του είχε ζητήσει να απομακρύνει τον κύριο Μητρόπουλο και να τον αντικαταστήσει με τον κύριο Μουλόπουλο. Ναι. Και σύμφωνα με το άρθρο του κύριου Ψυχάρη, τότε ο κύριος Ψυχάρης είχε αρνηθεί και από εκεί ξεκίνησε η ψυχρότητα στις σχέσεις Δόλ ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Χθες το βράδυ, ναι, ο κύριος Ψυχάρης έδιωξε τον κύριο Μητρόπουλο, ναι, και στέσου του έβαλε τον κύριο Μουλόπουλο. Ναι.
τον άνθρωπο που ήταν μέχρι χθες το βράδυ πρόεδρος της Αυγής, ναι. σήμερα έφυγε την ταυτότητα της Αυγής, ναι. και ο οποίος είχε προταθεί από τον κύριο Τσίπρα ναι. ως αντιπρόεδρος για το Εθνικό Ελληνικό ναι. Συμβούλιο. Και σήμερα ο κύριος Ψυχάρης οδηγήθηκε για τη με πολύ βαριές κατηγορίες ενώπιον της δικαιοσύνης. Είναι προφανώς μια σατανική σύμπτωση ναι. ότι ο κύριος Ψυχάρης αποφάσισε να παραδώσει στον ΣΥΡΙΖΑ τον ΔΟΛ λίγες ώρες, όχι 24 ώρες, λίγες ώρες πριν πάει στον ανακριτή. Είναι μια προφανώς σύμπτωση αυτή. Λοιπόν, άρα προφανώς τη Νέα Δημοκρατία τον ακούω τον υπενιγμό και έχει και μια βάση. Έχει μια λογικοφανή βάση. Όλους τους Έλληνες τους αφορά ναι. αν η κυβέρνησή τους προσπαθεί να φτιάξει καθεστώς. Ναι. Και σήμερα ήρθε το πρωί με ένα πολύ γνωστό και πολύ έγκυρο δημοσιογράφο. Από τα πρώτα ονόματα στη χώρα. Από αυτούς που έχουν κύρος δηλαδή. Και μου είπε, Άδωνη, εγώ είμαι 36 χρόνια δημοσιογράφος. Ναι. Έχω γνωρίσει όλους τους πρωθυπουργούς μεταπολίτευσης. Ναι. Έχω ζήσει όλα τα σύν και τα πλήν τους στο λόγο της τιμής μου. Αυτά που γίνεται σήμερα ναι. δεν έχουν ξαναγίνει στην Γιατί Ελλάδα. Γιατί δεν έχουν ξαναγίνει. Γιατί δεν έχουν ξαναγίνει. Μα ο ίδιος ο κύριος Ψυχάρης δεν πήγε στην Εξεταστική Επιτροπή και είπε ότι εγώ τα έπαιρνα να δάνει αέρα πατέρα. Με κάποιες κυβερνήσεις δεν τα έκανε. Ο γιος του κυρίου Ψυχάρη είπε τη φράση για τον αέρα, ναι. εννοώντας τις εγγυήσεις της προσωπικής περιουσίας του κυρίου Ψυχάρη. Καλά κύριε Γεωργιά, δεν είναι χρεοκοπημένος τώρα ο ΔΟΛ. Εδώ οι τράπεζες κινούν σήμερα τις διαδικασίες. Αυτά τώρα γίνανε, τόσα χρόνια τι γινόταν. Εδώ, τι σχέση έχει η χρεοκοπία του ΔΟΛ με την τοποθέτηση του κυρίου Μουλόπουλου. Να το πω ανάποδα. Η τοποθέτηση του κύριου Μουλόπουλου είναι άλλο πράγμα. Ο κύριος Μουλόπουλος που ανακοινώθηκε ότι θα συμβάλλει στην εξέδρεση λύσης για τον ΔΟΛ εκπροσωπεί κάποιους επενδυτές, κύριε Μπουσμπουρέλη. Όχι, δηλαδή αυτό έχει κάποια 30, 40, 50 εκατομμύρια που λείπουν. Όχι, ένα θέμα που γιατί το αν κομίζει, παραδείγματος χάρη, την ευνοϊκή εμπλοκή της κυβερνήσεως στις τράπεζες για τον ΔΟΛ, ναι. αν αυτό κομίζει, ναι. τότε κομίζει τα δικά μας τα λεφτά για να ελέγχει ο ΣΥΡΙΖΑ τον ΔΟΛ. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα δώσει ο ΔΟΛ θεσμικά. Το θεσμικό ξαναλέω. Ένα θέμα που αφορά σε εργαζομένους. Δεν υπάρχει. Με τη σημαία. Εσείς θέλετε να διασωθεί ο ΔΟΛ ή να μην διασωθεί. Εμείς δεν θέλουμε να κλείσει κανένας. Μάλιστα. Μάλιστα. Αλλά ξαναλέω. Ναι. Ένα κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ ναι. που εξελέγει με σημαία του την πάταξη της διαπλοκής. Ναι. Αυτή τη στιγμή κάνει μία κίνηση ναι. που δεν έχει. Δηλαδή η έννοια της διαπλοκής ποια ήταν, ρε παιδιά, η σχέση μεταξύ εκδοτών και πολιτικών. Μάλιστα. Εδώ έγινε το ίδιο. Βεβαίως και υπήρχε. Δεν υπήρχε. Μα η διαπλοκή είναι ναι. λέξη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος που είπε για την διαπλοκή. Ασφάλω. Και ο πρωθυπουργός που μίλησε για τον Νταβατζίδη ήταν ο Καραμαλής. Άρα μην μου λέτε τώρα αν υπήρχε. Προφανώς και υπήρχε. Άρα, και την περιμέναμε τον Τσίπρα να μας το πει. Ναι. Άλλο σας λέω. Άλλο το μιλάω, άλλο, ότι όταν άλλο το κάνω, ο Τσίπρας όμως. Εξελέγει με σημαία ναι, την πάταξη της διαπλοκής και φτάνει να παίρνει ο Μουλόπουλος το ΔΟΛ, ναι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, ναι. αλλά η έννοια διαπλοκή περνάει σε άλλη διάσταση με το ΣΥΡΙΖΑ. Σε άλλη διάσταση. Τα καταπλάμε σοβαρά. Μάλιστα. Τώρα, επειδή ρωτήσατε και κάτι ο κύριος Μητσοτάκης, έχουμε αμέσως τώρα να δώσει απάντηση. Γιώργο, ένα λεπτό. Μητσοτάκης μυστική. Μισό, κύριε, παρακαλώ. Όχι, κύριε Γεωργιάδη. Θέλω να απαντήσετε και σε αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή. Δεν διαφωνούμε, αλλά λεβεντιά έχετε. Για τη μυστική συνάντηση παπά Μουλόπουλου, κύριε Γεωργιάδη. Πρόεδρος κομματικής εφημερίδας. Γιατί αυτή είναι μια κομματική εφημερίδα και ιδιοκτησία του ΣΥΡΙΖΑ, όπως κατέθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή. Να αναλαμβάνει να σώσει ένα καταραίωτο εκδοτικό όμιλο του ΠΕΤ του ΔΟΛ, το πείστε φυσιολογικό είναι αυτό. Επειδή τα είπα πριν, μην επαναλάβω τώρα και. Δεν τα άκουσα εγώ. Ναι, αλλά... όχι, για να μην κουράζω του τηλεθεατές, το λέω και τα είπα και το πρωί, τα ακούσαν οι ακροατές. Η ερώτησή μου ήταν πολύ συγκεκριμένη. Το προσπέρασα το κομμάτι που αναφέρατε, διότι θεωρώ ότι πρόκειται για γκέλα. Η ερώτηση όμως είναι η εξής. Το ζήτημα είναι μόνο τρόπος. Γιατί εδώ πέρα εγώ συμφωνώ, βέβαια, βγάζει μάτι. Το βλέπει ο καθένας και λέει: αυτοί εδώ δεν ξέρουν να κάνουν και τη δουλειά, δηλαδή. Αν θες να ελέγξεις κάτι, είναι το γνωστό ερωθέν του Κέσσαρα, ας πούμε. Ότι πρέπει να φαίνεται και τιμία. Πόσο μάλλον αν δεν είναι, δηλαδή. Μα δεν τους ενδιαφέρει, ούτε να φαίνεται να είναι τιμή. Δεν τους ενδιαφέρει. Ναι. Η τιμή δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά πάντως, ότι γίνει. Ότι ο κόσμος λέει και άλλα πράγματα, ότι, Γιώργο, ότι αυτά γίνονταν και θα γίνονται για πολλά χρόνια. Δεν έχει αντίθεση. Δεν υπήρχε εκλεκτός δηλαδή των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν προκαλώ καθόλου. Δεν σηκώθηκε ποτέ τηλεφωνικά. Κατά παράδοση, τη διαπλοκή την είχε απέναντί της. Από πότε?
Από πάντα. Δεν έβγαζε δάνεια. Η διαπλοκή, κύριε Παυλόπουλε, ναι, στην Ελλάδα, να βγάλετε τα ελούσες σε λίγο. Ναι, ναι. Ήταν κατά βάση και γιγαντόφιλη. Ναι. Μα τα δάνεια αυτά τα οποία περιγράφονται. Και ήταν εναντίον τη Νέα Δημοκρατία διαπλοκή. Όχι υπέρ τη Νέα Δημοκρατία διαπλοκή. Εντάξει, στην ίδια χώρα ζούσαμε. Στην ίδια χώρα περιγράφω βεβαίω. Στην ίδια χώρα τα οποία περιγράφονται. Λοιπόν, έχει η Νέα Δημοκρατία την εύνοια των μέσων μαζική επικοινωνία όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεν ήταν η διακυβέρνηση τη κατά τον τρόπο που ήταν. Λέω το εξή λοιπόν. Τα δάνεια. Που περιγράφονται στην Εξεταστική Επιτροπή επί διακυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Πάλι λάθος κάνετε. Ποιος είναι ο Πασόκ που πήρε τα δάνεια? Μόνο επί Πασόκ. Όχι επί Νέας Δημοκρατίας. Μόνο επί Πασόκ. Να κατηγορήσετε τη Νέα Δημοκρατία γιατί μπορεί να μην ήταν αυστηρή ως προς την αποπληρωμή τους. Ναι. Όμως η διαπλοκή στην Ελλάδα γίνεται επώνυμο. Κύριε Παυλόπουλε, στην ίδια χώρα ζούμε. Μάλιστα. Με συγχωρείτε. Επί Πασόκ. Γιατί ξαφνικά ξέρετε τι έχει γίνει στην Ελλάδα? Ακούστε τι έχει γίνει. Λόγω της συγκυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας Πασόκ την εποχή Σαμαρά Βενιζέλου, μας χρεώνεται όλα τα εγκλήματα του Πασόκ, όλα τα εγκλήματα τα χρεώνεται η Νέα Δημοκρατία. Ο Δε ΣΥΡΙΖΑ που έχει πάρει όλους τους υπουργούς του Πασόκ, το παίζει η Μωρή Παρθένα. Δεν γίνεται αυτά. Μάλιστα. Δεν γίνεται, κύριε Παυλόπουλε, εγώ να είμαι φταίχτης για ό,τι έκανε το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ του Γκουρουμπλή, τη Τζάκρη και όλων των άλλων να είναι Μωρή Παρθένα. Δεν γίνονται αυτά. Για να είμαστε εννοημένοι τώρα. Ναι, αλλά αυτό αφορά εσάς και την αντιπαράθεση με το ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ η συζήτηση σήμερα, αν και έπρεπε, κάναμε πλάκα στην αρχή και λέγαμε ότι ήρθατε να μιλήσετε για τα αγροτικά και η σαλάτα μπήκε πρώτα δίπλα όλα, στο ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέθεσε πλήρες πρόγραμμα για τα αγροτικά, πλήρες, 25 λεπτά, μίλησε για τα αγροτικά με συγκεκριμένα παραδείγματα, μου έκανε δε αλγινή εντύπωση ο Τσοκομάτσο ομιλία του που ανέφερε τα διάφορα επιτεύγματα διαφόρων επιχειρηματιών στον αγροτικό τομέα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από κάτω, επειδή ακούγαν διάφορα κατοίκοι, δομοκού κτλ., γελάγανε γιατί αυτοί είναι τώρα αστείοι του κολονακίου και δεν μπορούν να ακούν για αγροτικά. Αυτοί γελάγανε από κάτω. Για να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε. Θέλω μία απάντηση για το προηγούμενο. Λίγο σε αυτό το κομμάτι. Θέλω μία απάντηση, όχι στο αγροτικό. Όχι. Θέλω μία απάντηση για το προηγούμενο. Για αυτό που είπε ο κύριο Μητσοτάκη και το απίθυνε ως ερώτηση στον κύριο Τσίπρα. Εάν αληθεύει ότι υπήρξε μυστική συνάντηση Παπαμουλόπουλου Ψυχάη τις προηγούμενες μέρες. Δεν είναι αναπήντης ο κ. Τσίπρας. Το πέταξε έτσι, όχι, έχετε πληροφορία, την ώρα, το κύριος, καπαγγέλλεται. Όχι, εκείνη την ώρα που το είπε ο κ. Μητσοτάκης, ναι, είδατε εσείς τον κ. Τσίπρα να σταματάει το Μητσοτάκη, τον λέει, τι είναι αυτά που λες, ρε? Δεν έγινε καμία τέτοια συνάντηση, τον είδατε? Ναι. Τον είδατε? Όχι, δεν τον είδα. Ρωτάω αν αυτό όμως, να το ρωτήσω. Είναι συγκεκριμένη καταγγελία. Γράφτηκε σε εφημερίδα. Αγράφτηκε. Βεβαίως. Ναι. Ψιθυρίζεται έντονα στη δημοσιογραφική πιάτσα. Ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε το ερώτημα για να το διαψεύσει ο κύριος Τσίπρας, ναι, και ο κύριος Τσίπρας έκανε ότι δεν το άκουσε. Μάλιστα. Άρα από την αντίδραση του κυρίου Τσίπρα συνάγω ότι συνέβη. Και επειδή είχατε βγάλει και δελτίο τύπου κάτι τέτοιο, είχε απαντήσει ο Μουλόπουλος να θυμάσαι ότι όχι, όταν είχαμε βγάλει το δελτίο τύπου για το Μουλόπουλο στο Δόλ, πήγαν να μας βγάλουν τρελούς, κύριε Χουδαλάκη. Απάντησε ο κύριος Μουλόπουλος και ναι, ότι πήγε για τις πρωτοχρονιάτικες ευχές για να φάει γλυκά. Το θυμάστε. Πολύ ξαναλέω λοιπόν. Είναι και τόσο πρόσφατο. Όταν πήγε ο Δημουλόπουλος εκεί και βγάλαμε εμείς την ανακοίνωση και μετά μας βγάζανε τρελούς, mm-hmm, μετά κυκλοφόρησε σε όλη την πιάτσα ότι βρέθηκε ο κύριος Νικολάκης ο παπάς με τον Σταύρο τον Ψυχάρη και τον κύριο Μουλόπουλο. Επειδή αυτό ακούστηκε πολύ έντονα και γράφηκε σε παραπολιτικά εφημερίδος, ρώτησε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον κύριο Τσίπρα, ναι, για να του δώσει την ευκαιρία να το διαψεύσει. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας όχι μόνο δεν το διέψευσε, δεν ανεφέρει σε αυτό καθόλου. Δεν έκανε καν νεύμα, σαν να μην το άκουγε. Από την αντίδραση του κυρίου Τσίπρα προσωπικά συνήγα το συμπέρασμα ότι τον είδε, ότι συνέβη αυτή η συνάντηση. Πάντως η ιστορία με τα μίντια, και συγγνώμη δηλαδή, εγώ είδες μίλησα πάρα πολύ καθαρά και ανοιχτά, δεν είναι μόνο ο Μουλόπουλος. Και επειδή θυμάμαι και έχω ζήσει και πολύ μεγάλη ένταση στην ιστορία με το Σιμίτι, η αλήθεια είναι ότι τότε υπήρξε η κορύφωση μιας άρρωστης κατάστασης που ονομάστηκε διαπλοκή. Εδώ όμως δεν μπορούμε να εγκλωβίσουμε όλη την κουβέντα στο Μουλόπουλο σήμερα ή να μιλάμε για πριν από 10 χρόνια. Αυτή η ιστορία είχε συνέχεια. Και εδώ το ζήτημα δεν είναι απλά να τσακώνεστε μεταξύ σας, αλλά πώς θα εξασφαλίσετε, αγαπητή κύριε Γεωργιάδη, το δικό μου δικαίωμα να λέω τη γνώμη μου με τη λεβεντιά που επικαλεστήκατε στην αρχή. Και όχι να είμαι ένας τύπος ο οποίος κάθε φορά που λέει τη γνώμη του να κινδυνεύει να βρεθεί στο σπίτι προσωπικά, του. Όταν, οριστικά όταν βλέπω και σε μεγάλα εκδοτικά συγκροτήματα να εγκαθίσταται κομματικός ινστρούκτορας,
Δεν το θεωρώ, κύριε Χουδαλάκη, ως βήμα προς την ελευθεροτυπία και ελευθεροστομία. Αλλά ακούσατε σήμερα και μάλιστα για προσωπικό μου φίλο και σειρά ετών συνεργάτη στον Αντένα, για τον κύριο Μιχαλάκη, το αντιπαράδειγμα που έφερε ο κύριος Τσίπρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το λέτε, γιατί είναι ένα τελείως άστοχο παράδειγμα. Γιατί? Ο κύριος Μιχαλάκης δεν πήγε για να εξεύρει καμία λύση στη σωτηρία του Αντένα και έλαβε καμία θέση ανώτερη μέσα στον Αντένα. Ήταν διευθυντής ειδήσεων του Αντένα πριν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν έχει, και επέστρεψε στη θέση που ήταν πριν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Ο ΔΕ Αντένα δεν είναι χρεοκοπημένη επιχείρηση στην οποία μπορεί να κάνει παρέμβαση η κυβέρνηση των τραπεζών. Και ποτέ να μην τη χρεοκοπήσει αλίμονο. Το παράδειγμα ήταν παντελώς άστοχο. Θέλω γιατί ο κύριος Μουλόπουλος με την ανακοίνωση του κάτι, κυρίου Ψυχάρη μπήκε συγκεκριμένο λόγο εκεί. Ναι. Επειδή ξαναλέω, θα εγκλωβίσουμε την κουβέντα στον κύριο Μουλόπουλο, ενώ καλό θα ήταν να εκμεταλλευτούμε την παρουσία σας να πούμε και πέντε πράγματα παραπάνω. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα δεοντολογίας. Φεύγω από τον Μουλόπουλο, φεύγω από τον Μιχαιλάκη, φεύγω από όποιον δεν έχει αναφερθεί. Δεν είναι ίδιο παράδειγμα πάνω. Ένα κομματικό στέλεχος, ένας άνθρωπος ο οποίος, ξέρω εγώ, υπηρετεί σε θέσεις εκπροσώπου ή υπουργός και τα λοιπά. Και ξαναλέω, δεν μιλάμε για τον Μιχαιλάκη, δεν είναι το ένα παράδειγμα. Όχι. Μην το βάλουμε στο Γιάννη. Να συνεχίσουμε το παράδειγμα, γιατί ο κ. Τσίπρας είναι καλός στην προπαγάνδα. Δεν πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες δεοντολογίας. Έχει πάυσει να είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εδώ και 2 χρόνια. Εδώ και 2 χρόνια ο κ. Μιχαλάκης δεν είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δεν συμμετείχε στα συνέδριά μας, δεν είναι κομματικό μας στέλεχος, δεν έχει καμία ενεργό κομματική δράση. Και μετά από 2 χρόνια που έχει πάυσει να έχει ενεργό κομματική δράση στη Νέα Δημοκρατία, ξαναβρήκε τη δουλειά που είχε πριν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μουλόπουλος, κύριε Χουδαλάκη, μέχρι χθες το βράδυ ήταν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αυγής. Είναι το ίδιο, κύριε Χουδαλάκη? Εγώ δεν θα κρίνω τον ίδιο. Εγώ ρώτησα και θα ξαναρωτήσω. Σας λέω πολιτικά μιλώντας. Είναι το ίδιο παράδειγμα, κύριε Χουδαλάκη? Μιλάμε σοβαρά τώρα? Εμένα η γνώμη μου, ναι, και τη λέω έτσι πάρα πολύ απλά, ναι, και φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσετε, είναι ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί πρέπει να είναι πολιτικοί. Αυτό το αποφασίζει ο καθένας τον εαυτό του. Άλλο σας λέω. Ένα λεπτό. Η περίπτωση Μουλόπουλου στον Δόλ και Μιχαλάκη στον Αντένα είναι συγκρίσιμο μέγεθος, κύριε Χουδαλάκη. Αγαπητέ κύριε Γεωργιάδη, καταρχήν ξαναλέω, θα είμαι πολύ υποκειμενικός, διότι για το Μιχαλάκη έχω μια πολύ διαφορετική άποψη. Ας είστε υποκειμενικός, δεν λέτε τη γνώμη σου. Ο καθένας μας υποκειμενικός να μιλάει. Θεωρώ ότι κάποιος πρέπει να κυνηγήσει να ταΐσει την οικογένειά του καταρχήν και να το κάνει και μετά. Ξαναλέω λοιπόν. Ο κ. Μιχαλάκης ως επαγγελματίας δημοσιογράφος και ως όχι πλέον εδώ και 2 χρόνια ενεργός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πήγε στον Αντένα. Μην αντιστρέφουμε όμως τους όρους. Ο κ. Μουλόπουλος είναι μέχρι χθες το βράδυ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αυγής και μέχρι από ένα μήνα ο πρωταθλητής από τον Τσίπρα για το αντιπρόεδρος του ΕΣΟΥΡΟΥ. Είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη, κύριε Χουδαλάκη. Δέχομαι απόλυτα τον πυρήνα αυτή τη σκέψη. Και προσπαθώ να κάνω. Έχουμε εγκλωβιστεί στο Μουλόπουλο και δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό, κύριε Μπουρμπουρέ. Και προσπαθώ. Και όποιο προσπαθεί να πει ότι είναι ένα μόνο, ένα συνηθισμένο πράγμα που γίνεται κάθε μέρα. Όχι, δεν είναι συνηθισμένο. Και δεν γίνεται κάθε μέρα αυτό. Υπάρχει ένα πυρήνα που προκαλεί την αντίδρασή σα, από ό,τι καταλαβαίνω. Και λέτε, μα αυτό είναι ο κομματικό στέλεχο. Είναι δυνατόν να τον βάλεις να είναι, ξέρω εγώ, διευθυντής εφημερίδας? Αυτή είναι η ερώτηση, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτή η ερώτηση, αν φύγουν τα πρόσωπα από τη μέση, εξακολουθεί να ισχύει. Αν εγώ ήμουν κομματικός τέλεχος, έτσι, ναι, θα θεωρούσατε ότι καλός είμαι στο Blue Sky? Όχι, πρώτα απ' όλα δεν είναι αυτή η ερώτηση. Όχι, ναι, ένα πρώην κομματικό στέλεχος μπορεί να γίνει διευθυντής στην εφημερίδα. Να ρωτήσω και εγώ. Ο κύριος Μουλόπουλος δεν είναι πρώην κομματικό στέλεχος, είναι νυν κομματικό στέλεχος. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, και δεν πήγε διευθυντής στην εφημερίδα, πήγε σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυρίου Σταύρου Ψυχάρη, πήγε για να συμβάλλει στην εξέβρεση λύσης. Λοιπόν. Πήγε δηλαδή ως διαμεσολαβητής, ως dealer. Άρα δεν έχει καμία σχέση ο dealer, κύριε Χουδαλάκη, με το διευθυντή εφημερίδος σε μια φυσιολογική κατάσταση. Δεν θα μας βγάλετε όλοι δημοσιογράφοι τρελούς. Όχι, είστε ξεκάθαρος. Ναι. Πάμε λίγο τώρα. Εγώ θέλω ένα λεπτάκι να ρωτήσω τον κύριο Γεωργιάδη. Γιατί είναι άνθρωπος που ξέρει την αγορά, είναι άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπεί γνησίως τη φιλελεύθερη τάση. Λοιπόν, κύριο Γεωργιάδη, εδώ έχουμε το ΔΟΛ που έφτασε εδώ που έφτασε. Με τον υπερδανισμό που έχει, μέσα από τις συνθήκες, μην μακρηγορούμε και λέμε τα ίδια. Για σας, ποια είναι η λύση για το ΔΟΛ αυτή τη στιγμή? Πώς πρέπει θεσμικά να σωθεί αυτός ο οργανισμός? Να βρεθεί ένας επενδυτής. 300 εκατομμύρια δάνεια έχει. Να βρεθεί ένας επενδυτής, ο οποίος θα παρουσιάσει ένα βιώσιμο business plan στις τράπεζες, το οποίο οι τράπεζες θα κρίνουν συμφέρον για να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους, εφόσον μιλάμε για καπιταλισμό.
και με αυτόν τον τρόπο να προχωρήσει η λειτουργία του ΔΟΛ. Αν τέτοιο επενδυτή δεν βρεθεί και δεν θα δουν τα σχετικά κεφάλαια, ο ΔΟΛ θα κλείσει. Αν ο επενδυτή αυτό ο κ. Σαββίδη. Εγώ δεν είπα ποιο θα είναι. Όποιο είναι, όποιο θέλει να βάλει τα λεφτά. Ένα λεπτό. Καπιταλ, ελεύθερη αγορά. Ο Παναγιώτη βάζει ένα θέμα. Και εδώ είναι και το ρεπορτάζ, έτσι. Το ρεπορτάζ τι λέει. Υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι όμως θεωρούν ως πρόσωπο εμπιστοσύνης, δεν ξέρω εγώ, λόγω της ικανότητάς του, λόγω της εμπλοκής του στο ΔΟΛ 25 χρόνια, 30 πόσα ήταν εκεί πέρα ο Μουλόπουλος, ότι αυτός είναι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να ασκήσει το καλό μάνατζμεντ. Θα απαντήσω. Εάν το πρόβλημα είναι του κυρίου. Λέω το Σαββίδη, που τον αφέρετε, δεν το ξέρω. Μια αναφορά. Αν είναι ο κ. Σαββίδης, όχι κ. Σαββίδης. Εάν όχι κ. Σαββίδης θα προσλάβει τον κ. Μουλόπουλο γενικό διευθυντή και βάλει τα εκατομμύρια που χρειάζονται, με γεια του, με χαρά του. Εάν ο κύριο Σαββίδη θέλει να έχει τον κύριο Μουλόπουλο για να εξασφαλίσει ο κύριο Μουλόπουλο μέσω τη κυβερνητική του θέσεω χάρισμα μέρου των δανείων στο ΔΟΛ, τότε δεν είναι μεγιά του με χαρά του. Ένα λεπτό. Τότε είναι μεγιά του με χαρά μα. Στο ΔΟΛ και το επικαλούμε. Καταλάβατε τη διαφορά ποια είναι. Πολύ καλά. Και εδώ επικαλούμε και την ιδιότητά σα ω αντιπροέδρου, γιατί εγώ διαβάσει. Άμα θέλει ο κύριο Τάδε εκεί να πετάξει τα λεφτά του, α πετάξει. Δεκάδε δηλώσει τελεχών, και αν θυμάμαι και δική σα, σε σχέση με τη διάσωση του ΔΟΛ. Για να γίνει αυτή η διάσωση για την οποία ρώτησε ο Παναγιώτης, προφανώς πρέπει να γίνει κούρεμα δανείων. Που δεν το δέχονται ξανά σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Κούρεμα δανείων που θα μπορούσαν να αποφασίσουν υποσυνθήκες σε τράπεζες για κάθε επιχείρηση που μπαίνει σε διάσωση, γίνεται αφού προηγουμένως έχει παρουσιαστεί ένα βιώσιμο business plan και μπουν και πολλά μετρητά. Ναι, δηλαδή, και πολλά μετρητά. Αν εμφανιστεί ο Σαββίδης. Εγώ ξέρω, έχω άλλες πληροφορίες. Ναι. Έχω ακούσει το όνομα πάντως του κ. Σαββίδη. Όταν εμφανιστεί επενδυτής. Αν εμφανιστεί και πει, εγώ έχω να βάλω λεφτά να δουλέψει 2 χρόνια το μαγαζί. 30 όταν με το καλό εμφανιστεί επενδυτής που θέλει να βάλει αρκετά εκατομμύρια στο ΔΟΛ και έχει να παρουσιάσει μια τέτοια πρόταση, εδώ θα είμαστε να την κρίνουμε. Εάν αυτός ο χι επενδυτής μέσα στην εξής του μυαλού του έχει κυβερνητική παρέμβαση στις τράπεζες για να γίνει βιώσιμο ένα σχέδιο που χωρίς την κυβερνητική παρέμβαση δεν θα ήταν βιώσιμο, τότε εκεί τα χαλάμε. Είναι κατανοητό αυτό που λέω. Πολύ. Αυτό. Γι' αυτό ρωτάμε για να παίρνουμε απαντήσεις. Τώρα. Εξάλλου το αν θα κουρευτούν ή δεν θα κουρευτούν τα δάνεια, ας πούμε στο παράδειγμα Άκη του Μαρινόπουλου, μια απαραίτητη προϋπόθεση ήταν κάποιος ο οποίος να είναι και επενδυτής, όπως κλαβείς, αλλά κυρίως να έχει το μάνατζμεντ. Είμαι υπέρ της ελεύθερης αγοράς και στην ελεύθερη αγορά για να μιλάμε σοβαρά. Ναι, μπορεί οι τράπεζες να κρίνουν ότι σε κάποια περίπτωση το συμφέρον τους είναι να κάνουν κούρεμα δανείων για να εξασφαλίσουν την πληρωμή του υπολείπου μέρους των δανείων. Αυτό γίνεται στην ελεύθερη αγορά. Ακούσαμε και τους εργαζομένους. Ναι. Και σήμερα βέβαια. Και πρέπει να πω ότι εδώ πέρα σας καταλογίζετε και στα μηνύματα των τηλεθεατών και πάντα στη διάθεσή σας. Το κομμάτι των εργαζομένων, το οποίο μέχρι προχτές έμπαινε μπροστά να σωθούν οι εργαζόμενοι και σήμερα ξαφνικά τα καμπελώσει ο Λαμουλόπουλος. Ποιος είπε να μη σωθούν οι εργαζόμενοι? Μα ακούσαμε να λέω να μην σωθούν οι εργαζόμενοι. Λέω ότι αν μέχρι προχθές η πρεμούρα, η αγωνία. Γιατί ήταν μέχρι προχθές λέγαμε ότι να χαριστούν τα δάνεια στο ΔΟΛ. Έχετε ακούσει κανένα να λέει μένα. Έχετε ακούσει να λέω ή το Μητσοτάκι ή οποιοδήποτε δεν είναι να λέει πρέπει να χαριστούν τα δάνεια στο ΔΟΛ. Το έχετε ακούσει να το λέει. Εγώ είπα το εξής. Για να σωθεί ο ΔΟΛ είναι μια απαραίτητη. Ξαναλέω. Κύριε Κουδαλάκη, ξαναλέω. Δεν συμφωνούμε. Πρώτα θα βρεθεί ο επενδυτής που θα βάλει τα πολλά εκατομμύρια που χρειάζεται ο ΔΟΛ για να υπάρχει και όταν αυτός βρεθεί και παρουσιάσει βιώσιμο σχέδιο λογικό που είναι συνεπές με τους νόμους της αγοράς, να το συζητήσουμε. Εάν, ξαναλέω, αυτό έχει να κάνει με το deal που θέλει να κλείσει κάποιος με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μέσω του κυρίου Μουλόπουλου, τότε αλλάζει το πράγμα. Τότε δεν είναι ελεύθερη αγορά. Όχι, θα κλείσει πρώτος ή άλλος, κάνει την τελευταία ερώτηση. Η τελευταία ερώτηση είναι εξής. Οι τράπεζες σήμερα ελέγχονται από την κυβέρνηση? Δηλαδή, το ρωτώ, γιατί η θεωρία Μουλόπουλου στηρίζεται ότι, ότι ο Μουλόπουλος θα κάνει ένα deal χαριστικό για την Ελλάδα. Μήπως κάποιες διαφορετικές είναι όμοιροι της κυβέρνησης. Εγώ πω λίγο ρωτάω διαφορετικά. Λοιπόν, δεν κάναμε ακεφαλοποίηση, δεν ήρθε το κουσού, δεν μπήκαν νέες διοικήσεις. Ο Μουλόπουλος ελέγχει. Θα σας το πω λίγο διαφορετικά. Πριν από μια εβδομάδα, ο κύριος Πολάκης, το ανέβασα σήμερα στο Twitter μου, έκανε μια ανάρτηση στο Facebook. Μέσα σε όλα έγραφε, ως έγραφε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, κύριος Πολάκης, ήταν και η κυβερνητική παρέμβαση στις τράπεζες για να σταματήσουν να δίνουν χαριστικά δάνεια. Όταν λοιπόν ο αναπληρωτής υγείας λέει ότι υπάρχει σήμερα κυβερνητική παρέμβαση στις τράπεζες, εγώ γιατί να μην πιστέψω ότι υπάρχει? Γιατί θέλω να πάρω μια ειλικρινή απάντηση από εσάς. Θα σας απήντησα. Πιστεύετε ότι υπουργός της κυβερνήσεως βγαίνει. Ελέγχονται με την έννοια που το λέτε, όχι. Αλλά ότι η κυβέρνηση μπορεί να επηρεάσει τράπεζες, ναι. Στην πραγματικότητα, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, γιατί αυτό με ρωτάτε, που είναι ο βασικός μέτοχος των τραπεζών,
για να μιλάμε τώρα σοβαρά, ακούει και την κυβέρνηση. Μάλιστα, η κυβέρνηση είναι ένας παράγοντας στο σύστημα. Δεν είναι μηδέν η κυβέρνηση. Ναι. Να είμαστε τώρα λογικοί. Αλλά θα πάρει ο Μουλόπουλος, ας πούμε, τώρα τους ανθρώπους του τούχου σου και θα πει χρηματοδοτήστε το κουδαλάκι. Το τι θα καταφέρει να κάνει ο κ. Μουλόπουλος είναι κάτι που θα δούμε όταν θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Το ποια μπορεί να είναι η πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ. Τι μπορεί να είναι αυτό που μπορεί να πάει στον κύριο Ψυχάρη. Τι deal μπορεί να γίνει μεταξύ τους. Αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Ξαναλέω. Είναι φυσιολογικό, κύριε Χουδαλάκη, κύριε Παυλόπουλο και κύριε Μπουρμπουρέλη, ο έως χθες το βράδυ πρόεδρος της Αυγής να αναλαμβάνει γενικός dealer, όχι γενικός διευθυντής, γενικός dealer, στο ΔΟΛ. Απάντηση κάθε λογικού ανθρώπου. Δεν είναι φυσιολογικό. Τώρα προσπαθούμε να βαφτίσουμε το κρέας ψάρι απλώς για να μας αρέσει, δεν έχει νόημα. Είναι κάτι που δεν είναι φυσιολογικό. Τελεία και παύλα. Το γιατί έγινε, ο καθένας μπορεί να καταλάβει γιατί έγινε. Τώρα, εγώ πρέπει να απολογηθώ και να ζητήσω συγγνώμη από τους θεατές που συζητήσαμε 25 λεπτά για τον κύριο Μουλόπουλο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε. Ελπίζω ότι σε νέα συζήτηση να μιλήσουμε λίγο για την οικονομία εγώ και για τα υπόλοιπα μεγάλα ζητήματα. Θα μιλήσω για την οικονομία, θα μιλήσω για την εξωτερική. Ένα πράγμα. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε την παράθεση που θεωρώ αδιανόητο. Και για το δούμε. Ένα πράγμα. Να βγαίνει η κυβέρνηση και να πανηγυρίζει για την υπεραπόδοση των εσόδων, λε και πέτυχαν κανένα θρίαμβο. Θέλω λοιπόν να πήγε να ακουστεί καθαρά αυτό που θα σας πω, κύριε Παυλόπουλο. Εάν μια οικονομία έχει ανάπτυξη, άρα όλοι κερδίζουμε περισσότερα λεφτά, το να καταφέρει μια κυβέρνηση να κάνει το κράτος να εισπράττει περισσότερους φόρους είναι επιτυχία. Γιατί εισπράττει περισσότερους φόρους από τα περισσότερα λεφτά που κερδίζουμε. Όταν όμως ένα κράτος έχει στασιμότητα ή και μικρή ύφεση, όπως είχαμε εμείς το 2016, άρα όλοι βγάλαμε τα ίδια ή λίγο λιγότερα λεφτά. Αλλά όλοι μαζί πληρώσαμε πολύ περισσότερους φόρους. Αυτός δεν είναι λόγος για να πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Αυτός πραγματικότητα είναι λόγος για να λυπάται μια λογική κυβέρνηση. Γιατί σημαίνει ότι μας έγδαρε πολύ περισσότερο από όσο χρειαζόταν και αφαίρεσε από την αγορά πολύ περισσότερα χρήματα από όσα χρειαζόταν. Κύριε Γεωργιάδη, για το ασφαλιστικό και την αύξηση των εισφορών δεν έχω ακούσει κουβέντα αυτή τη στιγμή που πλήττει τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όχι, δεν τους πλήττει. Είπαν θα καταργήσουν τους ποια είναι η πρότασή σας? Η Νέα Δημοκρατία έχει πει από την πρώτη στιγμή ότι το σκέλος του νόμου Καθρούγκαλου που αφορά την φορολόγηση. Και καλά το λέω φορολόγηση, δεν είναι ασφαλιστικό αυτό, φορολογία είναι, γιατί συνδέεται με το εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών, είναι αδιανόητο. Πλήττει το χώρο της ελεύθερης εργασίας και θα το καταργήσουμε. Τι άλλο να σου πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω σε νέα συζήτηση να μιλήσουμε για πολλά περισσότερα. Κύριε Κουδαλάκη, και όχι για τον κύριο Μουλόπουλο. Εμείς σε 2,5 χρόνια κλείσαμε 4 αξιολογήσεις. Και δεν καταφέραμε να κλείσουμε την Πέμπτη. Και μας κατηγορούσαν όλοι γιατί δεν κλείσαμε την Πέμπτη αξιολόγηση. Σε 2,5 χρόνια, 4. Κύριος Τσίπρας είναι ήδη 2 χρόνια και προσπαθεί να κλείσει τη δεύτερη. Το λέω για να καταλαβαίνουμε λέω γιατί μιλάτε. Εμείς, σε 2,5 χρόνια, 4. Και όλη η Ελλάδα φώναζε και έβριζε γιατί δεν κλείσαμε την Πέμπτη. Σε 2,5 χρόνια. Ο κύριος Τσίπρας σε 2 χρόνια δεν έχει κλείσει ακόμα τη δεύτερη. Παλεύει να κλείσει τη δεύτερη. Άρα αφήστε να ξέρουμε καλύτερα εμείς από αξιολογήσεις. Η ερώτηση ήταν αν θα την κλείσει όμως. Ο Τσίπρας, την εκτίμησή μου θα σας πω. Προφανώς. Στο τέλος θα την κλείσει, γιατί θα τα υπογράψει όλα. Καλή σας νύχτα, σας ευχαριστώ. Δεν αφήνει την καρέκλα με τίποτα. Καλή σας νύχτα.